sí, me gusta a mí. Καλησπέρα κύριε Τρέγια. Καλησπέρα κύριε Παναρέτου, τι κάνετε? Καλησπέρα. Όλα καλά? Καλησπέρα παιδιά. Χαίρομαι που με φωνάξατε και είμαι πάλι κοντά σας. Χαρά μας. Χαρά μας. Σαν να ότι λες το κάνεις. Ό,τι σου λένε το κάνεις. Έτσι. Αν είναι κάτι ευχάριστο το κάνω. Εντάξει, καλή παρέα είχαμε χθες, καλή παρέα έχουμε και σήμερα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γιώργος Παναρέτου σήμερα. Η τριάδα που θα σας συντροφεύσει. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, θα σας συντροφέψουμε πιστεύω μέχρι τις 11 η ώρα σήμερα. Ναι, ναι, άστα σάλια. Άντε ρε βλάχο, άσε να κάνουμε μια δημοσιογραφική τέτοια. Τι δημοσιογραφική να κάνεις ρε βλάχο καμπόι? Ζω με ρούχα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας και πίσω όλοι πως θα κάνεις και δημοσιογραφική κομπή? Έλα ρε βλάχο. Θα κάνω πλαγιά. Άντε ρε παραπωσκά τραγανά. Άντε ρε βλάχο που ξύπνησες τώρα. Έλα Γιώργο πες εσύ γιατί αυτός είναι άστονα. Πού το μέλι ρε? Το μέλι τώρα. Δεν θα κανένα μέλι να δώσουμε το παιδί να βάλουμε στο γάλα να μην περιμένουμε. Θα φέρουμε. Τώρα από, τον, από την επόμενη εβδομάδα, από αρχές του μηνός, θα ξεκάνουμε πάλι. Πες, ανθόμελο, καστανόμελο, πευκόμελο, τι. Ανθόμελο, καστανόμελο, πευκόμελο και φέτος για πρώτη φορά και δασόμελο από Βελανίδη. Στάσουρε. Περίμενα να μιλήσουμε για διάρκεια. Περίμενα εσύ, δεν θέλω. Εγώ θέλω για τι ανεπιέσει. Πάνε Βιάγκρα, ρε. Α τα παιδιά για τα παιδιά. Του κάνω το Βιάγκρα. Εσύ πάρε Βιάγκρα. Μια χαρά είναι, δεν χρειάζομαι Βιάγκρα. Βρε Μαρθέου, τι λες. Ποιο είναι καλό για τα παιδιά? Το πεύκο είναι πολύ δυναμωτικό, αλλά και το δασόμελο. Το πεύκο, το πευκόμελο είναι, ναι, το πεύκο, το δέντρο. Ναι, όχι, το αλλά εσύ μπορεί να πας να φας το δέντρο, δεν είναι. Μπορεί να βάλει μια μερίδα πεύκο. Χρειάζεται. Πευκόμελο για τα παιδιά. Ναι, Εγώ δεν είμαι φίλος, αλλά χρειάζεται το μέλι γενικά. Ναι. Δεν είμαι. Κοίτα, στην ηλικία σου σίγουρα χρειάζεται εσένα το μέλι. Εμένα λες στην ηλικία μου, ρε, 5-6 μήνες σε περνάω. Σιγά ρε μπέμπι. Καταρχήν, ερώτημα πολλών ακροατών και τηλεθεατών. Ναι. Θέλω να τοποθετηθείτε με ηλικιακή σειρά η παλιά μαρμίτα. Από τον μεγαλύτερο που θέλετε. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερο. Ο μεγαλύτερο είναι εδώ, ο Μαθουσάλλας. Μα μετά είναι. Το Ραπτόπουλο είσαι μεγαλύτερο ή όχι? Α, δεν ξέρω πώ είναι ο Ραπτόπουλο. Α, νομίζω. Α, βάζει και το Δουβού μέσα. Νομίζω, πρόσεξε, ή 2-3 μήνε είμαι εγώ μεγαλύτερο ή αυτό. Ναι, κοίτα πώ πάει, σου πω εγώ. Πάει Ντρούλινγκ. Πάει Θουβού. Ο Καμπριόλε Σάβρα. Μετά πάει το Μπονσάι Μπουγάτσα. Ευτυχώ δεν ακούει ο Μπουγάτσα. Και αν ακούει. Εντάξει, αλήθεια λέμε. Μετά πάω εγώ και μετά ο Μακουκού. Α, ο Μακουκού είναι ο Μικρούλη τη παρέα. Τώρα λέμε για την παλιοσύρα, έτσι. Ναι, καλά, αυτή είναι η παλιοσύρα. Γιατί άμα πιάσουμε τώρα του υπολείπου που έφερε μετά την παλιοσύρα. Πού να ξεμεφύγει, μετά ήταν 100 άτομα που μα. Τι προάλλε είχα βάλει και ερώτημα στο ιντερνετικό που κάναμε, γιατί κάποιοι μα λέγανε θέλουμε την μαρμίτα με του παλιού και τέτοια. Και λέω, θα σα παραδεχτώ, λέω, αν βρείτε ποιο ήταν ο πρώτο παοκτσή που πέρασε από τη μαρμίτα και δεν το βρήκε κανένα. Και λέω, αυτή είστε ρε που ξέρετε, λέω, εγώ ξέρω ποιος είναι ο πρώτος. Και εγώ ξέρω ποιος είναι. Δεν ήμουν εγώ. Όχι. Ποιος Μάκης? Ο Ζητάς. Ο Ζητάς, Μάκη το λέγανε. Ναι. Όχι, Γιώργο το λέγανε. Γιώργο. Γιώργο, ναι, μπράβο, Γιώργο. Ο Ζητάς. Ο Ζητάς το πήγαμε, η πρώτη εκπομπή με εγώ με το Ζητά, μια εκπομπή μας είπε ο Ραπτόπουλος. Και για να δεις τώρα πώς έγινε ο σκούφος. Είχε πάει πριν πρώτη φορά ο Ασλαμάς. Mm-hmm. Ο Ασλαμάς είχε πάει και φορέσει σκούφο. Mm-hmm. Και το είδα και μου άρεσε, έτσι έξυπνο. Λέω, θα το κάνω κι εγώ, λέω. Από τον Ασλαμά το είδα. Εγώ με τον Ζητά ήμασταν και για κάποιο καιρό ήμασταν έτσι μαζί. Και θυμάμαι μάλιστα του κέρδισα ένα στοίχημα τη ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και ήρθε, πέφερε. Ένα στοίχημα, ακούει ο Γιώργος από τη Χανιώτη. Άκου. Είναι πληγωμένη. Άκου. Κέρδισα. Αυτή το λέμε για την αρχή τη μαρμίδα. Έτσι, του κέρδισα τα και μου τα έφερε τα λεφτά το παιδί. Και βγήκα εκείνο το βράδυ. Πώ δεν καρφιτσόνα στου γαμπρού τα λεφτά, έτσι βγήκα. Έτσι βγήκα εκείνο το βράδυ. Βέβαια, αυτέ οι παλιέ εκπομπέ υπήρχαν σε DVD. Τα είχα δώσει στο Ραπτόπουλο, αλλά ο Κεφάλας για ένα λόγο. Ο Κεφάλας δεν ξέρω τι τα έκανε, να σου πω την αλήθεια. Όχι, του τα χάσε. Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα για το λόγο αυτό που του τα έδωσα δεν τα χρησιμοποίησε. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά ηλικιακά. Ναι, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, δυστυχώς, με μικρή απόκληση βέβαια μηνών. Έτσι, για μηνών μιλάμε. Ο Μακουκούλα είναι 45. Όλοι οι άλλοι είμαστε 49-50. Εγώ 51. Περνάω κάτι μήνες σε όλους. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά να ξεκινήσουμε. Και πάμε στα διαδικαστικά. Να πούμε ότι θα κληρώσουμε σήμερα ένα τραπέζι. Για 6 άτομα. Στην οικογενειακή ταβέρνα στα Πιθάρια. Αυτό είναι. Στο Ρετζίκι. Έχουμε πάει, έχουμε φάει και ήταν εξαιρετικά. Είναι φανταστικά. Έτσι, ο φίλος μας ο Άκης και το επιτελείο του εκεί έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό χώρο.
Για 6 άτομα λοιπόν, και μάλιστα θα το κάνουμε. Όποιος θα κερδίσει σήμερα, ναι, θα μπορεί να πάρει την παρέα του. Μόνο και πάρει, να πάει για 6 άτομα Παρασκευή ή Σάββατο. Και ωραία που, μέρα, που υπάρχει ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Με φανταστικά κομμάτια. Έτσι, με πολύ κέφι. Με φανταστικές γεύσεις, με αρνάκια γάλακτος, κατσικάκια, κότσια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια, μπριζόλες. Είναι η μπριζόλα, πώς λεγόταν, η Τόμαχοκ. Τόμαχοκ. Και υπάρχουν και νέες γεύσεις. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν και τα σουτζουκάκια, ρε φίλε, τα βουβαλίσια από την Κερκίνη. Υπάρχουν τα μπριζολάκια, τα άπαχα. Εκείνη την Τόμαχοκ στη φέρει, να πούμε, στην τάβλα πάνω, να πούμε, να είμαι τάβλα. Έτσι, λοιπόν, όσοι φίλοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, ή φίλες, για να πάρετε την παρέα σας και να πάτε στα πιθάρια, έτσι, στο Ρετζί και πάνω. Για τραπέζι 6 ατόμων για Παρασκευή ή Σάββατο, για αυτή την Παρασκευή ή το Σάββατο. Πληκτρολογήστε. Για μεθαύριο δηλαδή. Τώρα, έτσι. Έχει ζωντανή λαϊκή ορχήστρα και μίλησα με τον Άκη και μου λέει: δώρο, λέει, στην εκπομπή σας, η οποία ξεσκίζει, μου λέει, γιατί σας ακούνε οι πάντες, μου λέει. Τον ευχαριστούμε. Δώρο, λέει, από μένα, έτσι, ο Άκης ο Γιαννόπουλος, είναι ο ιδιοκτήτης που έχει τα πιθάρια. 6 άτομα, λέει, τραπέζι. Και μάλιστα, λέει, την ημέρα που θα έχει και μουσική, γιατί για να πας στα πιθάρια Παρασκευή ή Σάββατο που είναι δεν μουσική, βρίσκες, πρέπει να κάνεις αίτηση πριν κανένα μήνα. Λοιπόν, έτσι, τραπεζάρα, 6 ατόμων για τα πιθάρια στο Ρετζίκι, οικογενειακή ταβέρνα, έτσι, με μουσικάρα και γεύσεις, κάτσε καλά, είπαμε, αρνάκια, κατσικάκια, γάλακτος, κότσια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια, μπριζόλες, γιαννιώτικα, ελασσονίτικα, ό,τι γουστάρετε, έτσι. Μας άνοιξε νόρεξε, ρε, τα πάντα όλα. FM πληκτρολογείτε, αφήστε ένα κενό, γράψτε όνομα, τεπώνυμο, αν είστε άντρας ή γυναίκα κτλ. Και στείλτε το στο 54526. Το τραπέζι, παιδιά, αυτό χωρίς πλάκα, είναι αξίας μίνιμουμ 150 ευρώ. Έτσι. Μίνιμουμ 150 ευρώ. Και εμείς 6 άτομα δεν ήμασταν. 6 ήμασταν. Ναι. 150 ναι, και είχαμε δώσει. Ναι, μπράβο και στο χαλαρό. Έτσι. Έτσι στο χαλαρό. Ναι, αλλά ποιότητα. Έτσι, φάγαμε, ήπια, σκάσαμε. Εκπληκτικά. Οι μερίδες είναι χορταστικότατες. Δηλαδή, σου φέρει μια μερίδα και την παίρνει και στο αλουμινόχαρτο, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Τροσκά και την παίρνει. Ποιο έλεγε, ποιο ήθελε να το πάρει. Δεν τα φάγαμε όλα. Ο ηγεσίας. Και το έφαγε η Γρηγορία, σιγά με τον άφηνε. Τι πλάκα. Του δάκρυσε τα ονόματα. Εντάξει, φίλε, και η Γρηγορία από την αυτή τη, επειδή την άρεσε πάρα πολύ το φαγητό. Του δάκρυσε το δάκρυ. Δεν πήρε καμιά στιγμή. Χαμπάρα την πήρε. Λοιπόν, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, τη λέξη πιθάρια. Αποστολή στο 54526, έτσι, για 6 άτομα τραπεζάρα. Πάμε. Ωραία. Ξεκινάμε το πορκί το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά μερικές από αυτές. Ένα κλαμπ αλαντικών και μια Coca-Cola 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ. Δύο burgers με γύρο και μια Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ. Η διεύθυνση του πορκή το ψητοπολείο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριου, και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, περιμένει έκπτωση 10%. Μοναδικές γεύσεις το πορκή του, γιατί τα δοκιμάσαμε. Τα πάντα όλα. Πολλάκης. Πάρα πολλές φορές από το πορκίτο στη διοικητηρίου. Όπως δοκιμάσαμε και από το στέκι του Κωστή, έτσι. Στη έτσι. Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Τα πάντα, ρε παιδιά, δηλαδή όσοι στηρίζουν την εκπομπή, έτσι, και πρέπει, το Λίμπερο και εμάς, βέβαια, εδώ στην εκπομπή. Έτσι. Πραγματικά είναι μοναδικοί οι φίλοι μας, έτσι. Και να τους στηρίζετε, να τους στηρίζετε. Βασικά, παιδιά, δεν κάνουμε εκπομπή, τρώμε από ό,τι καταλάβατε συνέχεια. Εντάξει, εσύ, ας το Γιώργο λίγο να ερεμήσει, σταμάτα. 600 ευρώ έδωσε στοιχήματα. Να, το Γιώργο, εντάξει. Εντάξει, θα κερδίσει, θα κερδίσει τώρα. Τον έδωσε τυρί, τον κέρδισε ο Γιώργος από τη Χανιώτη το πρώτο στοίχημα, ένα μπουκάλι βότκα. Και από εκεί τον έχει ξετινάξει τα πέταλα. Αφού να φανταστεί, αναγκάστηκε να ξενιτευτεί ο Δημητράκης να πάει στα καράβια να δουλεύει για να πληρώνει στοιχήματα. Γεια σα, Δημητράκη, καλές θάλασσες να έχει. Θα πάρει πρώτο. 1-0-1 το πληρώνει, θα είναι ο πρώτος όταν ανοίξουμε γραμμές. Κοντά μας είναι και η Μάζδα Αμανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπαφή, στη Μάζδα Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda τώρα έχει το μαστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Για όσο το πιάσατε, είναι η διεύθυνση που μπορείτε να βρείτε τη Mazda Αμανατίδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν απορίες που έχετε για τη Mazda Αμανατίδης 2310-924-931. Και τέλος, κοντά μας είναι και το πρατήριο εγώ καυσίμων
του Τεχνικίδη Ισαάκ, αλλά και διανομή πετρελαίου θέρμανση. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σα δίνει. Άκου λίγο μελισσό. Ναι, για πες. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα πα, γεμίζει το ρεζερουάρ σου με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνει στην τιμή του απλού. Δεν γίνεται πουθενά. Κάθε μέρα. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά που λέμε. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Γιατί είπαμε, δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Εντάξει, δίπλα το γεφυράκι των μετεωρών. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310 611 256 και έρχεται σε χρόνο ντετέ, όπως λέμε εμείς τα νεαπολιτάκια, ο Ισαάκ και το επιτελείο του και σας εξυπηρετεί με ποιοτικό καύσιμο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς στο πετρέλαιο. Άλλωστε, το ξέρετε πλέον, εδώ και τόσους μήνες, το μότο της εταιρείας του Τεχνικίδη ΣΑΚ είναι ότι η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, αυτά και με τους να στείλουμε και τα χαιρετήσματά μας και στο Γιάννη το Ζυγκόλη, το φίλο μας. Στο Γιάννα Ρονέα, από το Φαμιλιάνο. Πρέπει να πάμε λίγο γιατί ναι, τον έχουμε λίγο παραπάνω. Το έγραψα, θα κάνουμε και μια σκασιά εκεί. Κάνουμε και εκεί, να είναι καλά. Ελλάδα, και μετά την εκπομπή πάμε μια μπυρίτσα, χαλαρά, όμορφα, λοιπόν, ωραία. Να τον κεράσουμε, να μας κεράσει, θα δούμε πώς θα γίνει, το ρίξουμε κορώνα γράμμα. Εκτός αν θέλει να φιλοτιμηθεί, να στείλει και ο Γιώργος από τη Χανιώτη. Να του γεράσουμε και ένα σφινάκι το παιδί. Χαλάρι του. Σιγά σιγά. Μην ανοίγεσαι. Έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα για την τραπεζάρα. Έξι ατόμων και με τέτοιο δεν είναι λίγο. Για τα πιθάρια, έτσι. Και Παρασκευή Σάββατο. Συνήθως αυτά καθημερινές τα δίνουν. Οπότε έτσι. Παρασκευή Σάββατο με μουσικάρες. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Λουκάς γράφει πιθάρια. Καλή εκπομπή. Ναι, ο φίλος ο Χρήστος. 811-070 είναι ο Λουκάς. Ο 157 ο Βαγγελάκης και η φίλη μας η Αμαλία, η 342. Από ό,τι βλέπω το φαγητό έχει περισσότερη τα μηνύματα από ότι για εισιτήρια, έτσι. Κύριε, με το που το είπαμε ήρθαν 4-5 μηνύματα, καταλαβαίνεις ότι εντάξει. Δηλαδή, Άρης ΠΑΟΚ νομίζω εισιτήρια δεν υπάρχουν τόσα μηνύματα. Είχαμε δώσει στο ΠΑΟΚ Άρης και είχαμε καμιά 12 συμμετοχές. Έχεις 5-6 μέσα σε 5 λεπτά. Βέβαια τώρα ξέρουν όλοι ότι εδώ τώρα... Τι? Δεν βάζουνε, παιδί μου, στη δική μας εκπομπή. Τι, ναι, δεν ξέρω αυτό γιατί. Είναι η αλήθεια, δεν είναι. Βάζουνε στις δημοσιογραφικές εκπομπές. Εντάξει, δικαίωμά τους. Βάζουν, ας πούμε, στο All About Άρης. Δικαίωμά τους είναι. Βάζουν στο ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε εμείς τι θα κάνουν. Φυσικά. Είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι. Φυσικά. Τώρα, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν μας δίνουν εισιτήρια, θα τα δίνουμε και εμείς. Βέβαια, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σας υπόσχομαι ότι θα εξασφαλίσω τουλάχιστον minimum 2-3 εισιτήρια για να κληρώσει η εκπομπή. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω από τώρα και το Βαθύλακο και τον πατέρα και τον νεοπατέρα. Και τον νεοπατέρα, έτσι. Το Σταύρο δηλαδή και το. Συγγνώμη, ο κ. Τσαλτίδης είναι τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ, έχει καμιά σχέση με τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ? Όχι, δεν έχει σχέση με τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ, αλλά είναι εδώ στο σταθμό. Είπαμε, ο σταθμός έχει γύρω στους 18 διευθυντές. Εντάξει, έτσι είναι. Εντάξει, α, μπράβο. Τι κοιτάζει. Εντύπωση μου κάνει, ξέρω. Εντύπωση σου κάνει. Εγώ τα λέμε όλα, Γιώργο, δεν κρυβόμαστε. Δεν μου λες στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα ποιοι είναι διευθυντές. Εγώ και ο Ντρούλη. Ναι, δύο. Δεν είμαστε διευθυντές. Από αυτή την άποψη. Είδες πως ο κύριος ο Κολοτούμπας. Ο Τούμπας. Τούμπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε θεματολογία. Έχουμε. Κάτσε λίγο. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν, βέβαια, να πούμε την τεράστια νίκη. Ναι, θα πάρουμε την γραμμούλα. Την τεράστια νίκη που έκανε ο ΠΑΟΚ επί τη Σαραγώσα που του έχουν πάρει τον αέρα. Η Σαραγώσα είναι η ομάδα που πήρατε το ευρωπαϊκό. Δεν είναι οι ίδιοι, βέβαια. Η Φάνη πάλι πετραλιά που έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό, Χρήστο γράφε. Που ήρθε το ξεκινήσαμε πρώτο νέο. Ευρωπαϊκό στην πόλη μας. Στην πόλη Θεσσαλονίκη. Σωστό. Ποιο το έφερε? Ο ΠΑΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή, όπως λέει πολύ καλά ο φίλος ο Γιώργος. Βέβαια, εμείς παίζαμε στη μεγάλη διοργάνωση, γι' αυτό το φέρατε. Θυμόμαστε τα μνημόσυνα που κάνατε κατά. Τα θυμόμαι. Εγώ έπαιζα εκείνο. Γιατί όταν πήγα, έπαιξα πρώτη χρονιά σε αυτό που έπαιζε 20 χρόνια, το πήραμε μία ήττα. Συγχαρητήρια. Να τα λέμε. Είναι δεδομένα αυτά. Όπως είναι δεδομένο αυτό που είπες, είναι δεδομένο και αυτό που σου λέω. Έχω παραδεχτεί ότι ο Άρης τη δεκαετία εκείνη δεν παιζόταν. Όχι, πεζότανε, αλλά εντάξει. Δεν πεζότανε. Στην, Ελλάδα δεν πεζόταν. Εκεί ο μόνος που τον κοντράρι ήταν ο ΠΑΟΚ. Και τον έπαιρνε κάποια. Τον νικούσε. Έπαιρνε κάποια από τα θύματα κτλ. Αλλά εγώ θυμάμαι κάθε Πέμπτη στα Final Four που έπαιζε ο Άρης. Ναι. Ανέβαινε η στάθμη του Θερμαϊκού. Ναι. Ήταν από τα δάκρυα που κατάλεγαν στο Θερμαϊκό. Που πήγαινε δηλαδή και πανηγύριζε είτε στο Άρη, λε. Αλλά στο Λευκό Πύργο. Ναι, σωστά. Τι πανηγύριζε. Εγώ στο Λευκό Πύργο. Με το ντου ντου μακαντού. Του πήγε στο Λευκό Πύργο. Αν πήγα, αυτή είναι η διαφορά. Σούσα αναβαγό. Κόρνε πίσω. Ψέματα δεν θα πω. Αμπράβο. Πάμε λίγο στον ακροατή για να βάλουμε. Και παίξαμε και ξύλο. Με ποιου παίξατε ξύλο? Στη διοικητήριο εκεί με κάτι Αριάνου. Κατεβαίναμε από Νεάπολη με τα παπάκια. Μα πετάξα κάτι κάδου, κάτι καδρόνια, κάτι αυτά.
Ναι. Ντου, μακαντού. Γιώργο, ηθικοπλαστικά πράγματα. Φύγαν κάτι πατζούρια, ξυλωθήκαν κάτι στήλοι από δεντράκια που είχαν βάλει. Ναι. Και τότε θυμάσαι πώς ήταν εκείνα. Ήταν, τα είχαν κόνικα κάτω μύτη. Ναι. Βάζαν και στήλοι το δέντρο. Για να φύγαν κάνει κάτι ο βλαστός να πάει ίσια. Διάνοι, είμαστε ζουλού. Και κατεβήκαμε κι εμείς τα Ναπολιτάκια από εκεί πέρα. Έπαιξε λίγο ξύλο, ξέρω εγώ. Έγινε λίγο ένα τζουτζουμπού. Ένα στρίμωγμα εκεί στα πατζουρόφυλλα και στα πατζούρια. Ωραία πράγματα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. 10 λεπτά είναι αυτό. Γεια σου, σπίτια μάνε. Αδερφές, γεια σας, τι κάνετε, λοιπόν. Όλοι καλά στο σπίτι, ναι. Ναι. Άντε, γεια, εντάξει, πάμε. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Έτσι. Να ακούσουμε το φίλο, δεν σταματάει. Ναι, πάτε γραμμή. Γραμμή. Τζάμπα ήρθες. Έλα, φίλε μου. Έλα, σ' ακούω. Καλημέρα, Τάσο. Για χαρά. Για χαρά, Τάσο, μην καλημέρα, είπες. Εντάξει, ρε, καλά, σε 9.30 πάει, ξέρω εγώ. Τι κάνεις, Νικόλα. Τι κάνεις, Νικόλα. Τι να κάνω, είδα σήμερα αυτό το άθλημα στην Πηλαία πάνω. Η καρδιά μου ράγησε το λεβίσι. Πήγες, ήσουν στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ να πάω, εγώ σπίτι μου είμαι εγώ. Α, καλά, λέω. Τι να πάω να δω, τι να πάω να δω αυτά. Όχι, επειδή πήγες στο βόλι τελευταία, έχεις πάει στο βόλι, ο μπάσκετ πήγα στο βόλι, εγώ πήγα στο βόλι να δω λιγάκι πώς είναι το σπίτι μου, τελευταία. Ναι. Το σπίτι μου, εγώ το έχω κάνει να πούμε. Με 5 άτομα, όπως η αδερφή Δεντρόγλου, ο Βεντελιδής, ο Νικόλας και κάθε Νικόλας. Δεν έκανε το σπίτι αυτό το μεγάλο σπίτι. Όπως ο Γιάννης που ήταν υπουργός τότε αθλητισμού, με τις κορδές και με αυτό. Εγώ δεν έκανα το σπίτι μου και δεν μπορώ να μπω εγώ μέσα στο σπίτι μου να μπει κάποιος μπαγλαμάς στο σπίτι το δικό μου. Επιτρέπεται αυτό το εντερμιστή τάσο. Κοίταξε λίγο, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και φυσικά το σπίτι το δικό μου δεν μπορώ να πω εγώ μέσα να μπορώ να το δω στο σπίτι μου. Κάκα με καλύτερη. Νίκο, οποιοσδήποτε φίλος του ΠΑΟΚ μπορεί να πάει και στο παρατάκι στην Τούμπα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ το έχω κάνει το σπίτι αυτό. Εγώ, ο Γιάννης υπουργός αθλητισμού, η αδερφή Δεντρόγλου, η δίκηση του ΠΑΟΚ, του αθλητή ΠΑΟΚ, δηλαδή ο διευθυντής. Ο κάθε διοικητής, έτσι τώρα και με ακούει και ο Νίκος, ο διοικητής. Έτσι εγώ, μην το κάνανε αυτό το μεγάλο το που λέει το παλατάκι που δεν είναι λέει και γύρω του ΠΑΟΚ. Ναι ρε Νίκο, αλλά... Δεν είναι πάνω από το σπίτι μου. Ξέρεις τι γίνεται, στο έχω ξαναπεί κιόλα. Δηλαδή μπορείς σε μερικά πράγματα να έχεις δίκιο, αλλά ο τρόπος που τα λες και τα προβάλλεις προς τα έξω, δεν σου δίνει σημασία ο Κροατής. Γιατί τον τρελαίνει. Ο Κροατής με δίνει. Κοίτασε που καθεί. Το πρόβατο δεν με δίνει. Αλλά ο προχωρημένος με δίνει. Άμα ο προχωρημένος δίνει. Ο μεγάλης ηλικίας δίνει. Ωραία. Αλλά και που τρώει το σανό. Ναι. Και που τρώει το σανό που ακατάπινε που το καταπίνει και μια και καλή. Δεν δίνει σημασία. Ερώτηση. Ο εκείνος που είναι λίγο προχωρημένος δίνει σημασία. Ερώτηση, Νικόλα. Γιατί και εμείς έχουμε παχτεί πολλές φορές και στον αέρα, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν είπες εκείνη την αυτή που πραγματικά εγώ τσατίστηκα, τα πήρα πολύ άσχημα στο κρανίο. Έχω μιλήσει 150.000 φορές από το 9 που κάνω ραδιόφωνο κτλ. Όταν είπες ότι το πρωτάθλημα είναι των Πρεσπών και μας το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν δηλαδή και οι προχωρημένοι και όσοι ξέρουμε την ιστορία σου και ποιος είσαι στον ΠΑΟ κτλ. Και τι προσέφερες και τι δεν προσέφερες. Εσύ πιστεύεις ότι δεν αρπάχτηκαν και δεν τους γύρισαν τα μυαλά. Δηλαδή αυτά που είπες τα λένε οι γάβροι. Τα λέει ο Θεοδωρίδης, τα λέει ο Τσουκαλάς, το λέει ο άλλος να κάνω το αλμάσι που είπε. Αυτό θέλω, δεν στο λέω έτσι προσβάλλω. Το γεροντάκι και το γεροντάκι είναι ετοιμοθάνατος. Τώρα ετοιμάσου, τι θα πάει ο χοντρός. Ναι. Τι έπαει, να σε πω και θα πάθει. Εκεί που ξαναγύρισε πάλι πίσω. Όχι για το πορτάσμα, το ίδιο το έργο σου είπαμε ο μεταφραστικός. Λίγο τι θόρυβο έκανε αυτό, έπεσε καμιά καρέκλα, τι έκανε, έξεις τίποτα. Όχι ρε, εντάξει, ακούγομαι. Ακούγομαι τώρα, εσύ, φωνάζω. Σ' ακούω τώρα καλύτερα σ' ακούω. Μπράβο, γιατί το είχα κανένα τόσο χαμηλά, τόσο χαμηλά. Αυτό θα ήταν, πάμε. Α, μπράβο. Τι ήταν η δουλειά, το πρωτάσμα το πήρε μου, πάω, το πήρε. Έτσι, το πήρε. Αλλά το θέμα είναι το ένα. Ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πολλά καλαδέρια. Εδώ διαβάζω σήμερα σε ένα site, αυτός ο Κούδας, πάει και λέει τον προπονητή, τον Ρωμάνο που πήρε το ΤΑΜ, Λαμόγιο. Φτάνει ρε Γιώργη,
Ποιο να είναι, ρε Γιωργάκη, αυτό που σου πέρανε, πούμε, πού το πούμε, πίσω από το, από το λιμάνι, κάτω στους αγώνες, στο Χωρίμις Καμπιανίδης και κάτι άλλοι, και θέλω εδώ πέρα, και που λέει το λαμόγιο το, το Ρουμάνο, το χιτή το ποτάρι να πούμε, αίτη το χιτή και τάμπλ. Δεν τον είπε λαμόγιο, τον είπε, είπε... Ω, λαμόγιο, ο παπάλι μπέτε σάιτ να δεις. Δεν τον είπε. Το λίγο να δεις. Το είδα ρε Σα, το είδα ρε Νίκο. Το είδα. Είπε ότι είναι απαράδεκτο, απαράδεκτη η στάση του να φύγει δύο μέρες πριν την έναρξη προετοιμασία. Τον είπε προδότη. Ναι. Είναι προδοσία, είναι προδοσία. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι προδοσία. Όχι, από την ώρα που οι δύο άνδρες, ο Ρώσος και ο Ρουμάνος, κάνανε συμφωνία να φέρει παίκτες, δύο-τρεις παίκτες που είναι κλειδιά για να του λύσει που είναι η ομάδα να μπει στο Champions League. Ωραία. Αυτός είπε άλλο και άλλο κουκουνάρες. Άντε γεια. Και τα λεφτά τάσουν να κάνει πολύ καλά, να γνωρίζεις ότι θα τα πάρει μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Έτσι, όσο και τον κύριο τον Γιαννό, να ξέρει πολύ καλά, ναι, ότι οι Κινέζοι έρθουν με τον παππούλε την Περσία. Πες και αυτό και να πάμε στην επόμενη γραμμή, Νίκο, γιατί οι γραμμούλες, ναι. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι τον μπάτια του στιγμή αιμορραγεί. Δεν έχει προκοπή. Γιατί έμαθε και το άλλο τάσο μου. Ναι. Εχθές το μεσημέρι, μαζί με τις συνδελμίτες, με το, τον Άγδα Σιμαπάο, και βγήκαν τα μαχαίρια. Μάλιστα. Για ποιο λόγο γίνεται τα μαχαίρια, Τάσο, μπορεί να με πεις. Δεν ξέρω, Νίκο. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι Τάσο που δεν ξέρει. Δεν ξέρω, Νίκο. Μην κάνω το καλό του νέα. Καλύτερα. Εντάξει. Έχουμε ιστορίες τώρα. Τα τμήματα του ΑΣ δεν πάνε καλά. Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται στο βόλεϊ. Βλέπεις τι γίνεται στο μπάσκετ. Εντάξει. Α, το βόλεϊ. Το βόλεϊ το πήγα εγώ στο βόλεϊ, Τάσο μου. Εγώ έξω λίγο ρε φίλε, έχω γραμμούλες. Δεν μ' αφαντάσου μου, εγώ είχε που κάνει αυτά τα τρία χρήματα πονάνε. Ναι. Τάσο να ξέρει πολύ το βόλιο που το κάνει, που μου πέντε εξαθρωπή. Μήκε το κύριο που παρασάνει τον πρόεδρο, που παίρνει τον κάνει τον πρόεδρο. Και ο κατάλληλος μαθαίνουν θέλει να πάρει τα λεφτά και να φύγει πίσω παλέ. Μαζί έτσι έτσι να πάρει τα λεφτά και να φύγει, την κοπανίσει. Έτσι δεν είναι. Έχουνε... Γιατί είναι αυτό το βόλιο. Όλοι έχουν ευθύνη για όσα γίνονται και στο μπάσκετ και στο βόλιο. Και ο ΑΣ έχει το μπάσκετ, το πάω και άλλο το μπάσκετ τελειώσανε τάσο. Έγινε Νικόλα. Τελείωσε. Άντε γεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πρέπει να πάρουμε και τους υπολείπους έτσι. Έχουμε και τον break. Ένας φίλος θα μιλήσει, μην παίρνετε τηλέφωνο. Θα κάνουμε το διάλειμμα, πούμε και εμείς. Θα δώσουμε το λόγο μετά το διάλειμμα λίγο στο Γιώργο. Βέβαια, να μιλήσω και εγώ θέλω να πω για μπάσκετ κάποια πράγματα και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Δηλαδή ένα τέταρτο μιλούσες, πού να μιλήσει όμως. Εντάξει, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Ο προλαλήσαντας, εμένα ως ΠΑΟΚ είναι προσβάλλει την νοημοσύνη. Εγώ είμαι κοντά στην ηλικία του, έτσι. Κατάλαβες τα σωτήρια. Γεια σου Μοσκόβη. Λοιπόν, ναι, δεν δέχομαι αγόρι μου, εγώ, με στοιχεία και όποιος θέλει, ευπρόσδεκτος να τα δει. Πληρώνω 5 δεκαετίες στο ΠΑΟΚ, τον πληρώνω γιατί τον αγαπάω. Και δεν τον σπηλώνω κι αν έχει κάποια μικροπροβλήματα, είναι εσωτερικά. Και θα τα λύσουμε εν ώψη παιχνιδιών Λάρισας και Ολυμπιακού. Όποιος βγαίνει και αρχίζει και λέει τέτοιους μιζέριες και πόσο θα είναι και ψευδή, διότι μια παρέθεση κάνω, το αμάξι το έχει η γυναίκα μου. Και κατά λάθος το έχει σε ένα άλλο ραδιόφωνο που και αυτό πάω ξάκι είναι, αλλά εγώ δεν θα του πάρω ποτέ τηλέφωνο 10 φορές να πεθάνω και να ξαναγεννηθώ. Αυτή την ώρα είναι μάλιστα. Για ποιο λόγο? Κατάλω. Γιατί απλά 35 χρόνια που παίρνω τηλέφωνα δεν μου κλείσε κανείς το τηλέφωνο. Γιατί απλά δεν προκαλώ και ούτε είμαι, ας το πω έτσι, αφιρός. Σε έκλεισε. Λοιπόν, σε έκλεισε. Βεβαίως, βεβαίως. Και ρωτήστε το συντριβανί σου, σας πει την περίπτωση. Από τότε είπα, συγγνώμη λέω παλικάρι μου, έτσι ευγενέστατα, γεια σου. Μάλιστα. Τέλος. Κατάλω. Λοιπόν, και γυρίζω κατευθείαν τον πού έπαστε και ποιος ήτανε. Αυτός μιλούσε. Μάλιστα. Και παίρνω σε εσάς και σε έναν που το ξαναβλέπω. Δεν είναι δυνατό, λέω. Δεν είναι δυνατό. Τέλος πάντων, yeah. Το κλείνω γιατί εγώ θα ήθελα να σου πω, φίλε, καλά, με αυτά που πραγματικά με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι ένας και αδιαίρετος. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ένας και πρέπει να παραμείνει αδιαίρετος. Τρίτον, να το καταλάβουν όλοι όσοι θέλουν να το παίξουν προπολιτές της κερκίδας. Πώς το λένε, παντογνώστες ή ξερώες, να το πω λαϊκιστή. Λοιπόν, ας τα κάνουν στο το καλοκαίρι. Και να τους ακούει να πούμε, ξέρω εγώ, κυρία Μαρία. Όχι τώρα εν ώψη πύρινης κατάστασης αγωνιστικά μιλάω, να βγαίνεις και να μου λες ο ένας ήταν προδότης, ο άλλος ήταν λαμόγιο,
Ο άλλος ήταν έτσι, ο άλλος δεν γιουβέτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Και μην ξανακούσω, παιδιά, αυτή τη λέξη που είπαν για αυτόν τον άνθρωπο, τον προεδράρα μας, και τον αποκαλέσουν Ρώσο, είναι κατάπτυστος αυτός ο όρος με την έννοια που το λένε αυτοί. Έτσι, με τον Ρώσο δεν έχω τίποτα, τι και λέξη με ενοχλεί. Αλλά είναι ένας Έλληνας με διαβατήριο ελληνικό, μιλάει τα ποντιακά. Την αρχαία ελληνική, καλύτερα από σένα, βρε, να μην πω τώρα τι, που το παίρνεις Έλληνες. Αρχαίους Έλληνες, πέρσι, τι σημαίνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις να σου. Ποιο είναι το πρόβλημά τους με τον Ιωάννη Σαββίδη, ο οποίος έχει ελληνική ταυτότητα, ελληνικό διαβατήριο, ελληνική υπηκότητα πλέον κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημά τους, ξέρεις? Να μου το πεις εσύ. Θα το πω εγώ, και εγώ λέω ότι. Και να κλείσουμε αυτό, κάνουμε τον break. Βεβαίως. Φίλε μου Μοσχοβίτη και φίλε ακροατές, με τον Ιωάννη Σαββίδη, είναι το σχαλάει την πιάτσα εκεί πέρα κάτω στη Χαβούζα. Ο άνθρωπος πληρώνει. Θέλει να πάει να πάρει ένα κανάλι, έτσι. Πληρώνει. Θέλει να πάει να πάρει το Παλιούρι, πληρώνει. Θέλει να πάει να πάρει το Μακεδονία παρά το κάνει ποινικίαση, πληρώνει. Θέλει να πάρει ένα παίκτη, πληρώνει. Θέλετε το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ. 350 εκατομμύρια έχει δώσει ΦΠΑ και φόρους στο ελληνικό κράτος. Το ξέρετε αυτό. Το γνωρίζετε αυτό. Όταν λοιπόν έχουν μάθει όλοι οι υπόλοιποι στο λιμάνι, στην Αθήνα, στη Χαβούζα και στα λοιπά, να παίρνουν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τις διακρίσεις, κούτρανταν να τους κουρεύουν 45 εκατομμύρια ευρώ τώρα το Καραϊσκάκι, να κάνουν εκεί πέρα στην Αγία Σοφιά, στην ΑΕ και τα λοιπά. Όταν πάει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος χώνει, σμπρώχνει λεφτά, επενδύει, συμπτωχευμένη κιόλας Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι χαλάει σειρμαριά. Χάλασε η σούπα. Και αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι οι μεγαλοκαρχαρίες, οι οποίοι είναι καλομαθημένοι τόσα χρόνια και έχουν χρώμα κόκκινο, πράσινο και κίτρινο, θέλουν να τον απαξιώσουν, θέλουν να τον ξενερώσουν, θέλουν να τον βεβηλώσουν, να πληροφορήσουν αδασμένα την κοινή γνώμη, να τη διαμορφώσουν για να τον ξενερώσουν και να φύγει. Έλα όμως που ακόμα και να σταματήσει αυτός και να φύγει, έχει δύο παλίκαρους που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και τα επόμενα 50 χρόνια θέλουν, δεν θέλουν να τους έχουν εδώ μπροστάριδες. Γι' αυτό θέλω να το φάρει. Παρακαλώ. Θα με δώσεις μόνο ένα λεπτό, σε παρακαλώ, γιατί αυτά που θα πω είναι... Τρέξω και με 200. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συγχωρώ και παρακαλώ από αυτού και να το πλήσω το θέμα του Σαββίδη, γιατί είναι άνθρωπος πρώτης γενιάς, κουλτούρα πρώτης γενιάς. Αυτά δεν το καταλαβαίνουν. Ρωτήστε να μάθετε τι σημαίνει πόντιος πρώτης γενιάς, και θα καταλάβετε. Αλήγιστη είναι αυτή. Αλήγιστη πρώτο. Το δεύτερο, και με αυτό θέλω να κλείσω, φίλε, είναι αυτοί άρχισαν, αγόρι μου, να ξεσκεπάζουν, θα παγωθούν μόνοι τους. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και το τονίζω στη δική σου κομπή και σε όλα τα ραδιόφωνα της Βόρειας Ελλάδας, δεν θα λέτε, παιδιά, ο ταμπλούχος θα λέτε αείτητος πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Αυτός να το λέτε, αυτό διατυπανίζει, γιατί αυτό κάνουμε μούχτη. Ο ταμπλούχος, αυτό το καπέντησε, αείτητος πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Να σε καλά, αυτό θέλω να πω και κλείνω. Γεια σου, του Δαχαιριτούς και τον Ζάχο. Και τον Παλικάρι. Καλό βράδυ. Γράφε Χρήστο, δεν τα γράφε Χρήστο. Γράφε δύο Χρήστο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο. Μισό δευτερόλεπτο, μπορεί να μου δώσει. Μισό. Αλλά δεν μίλησε και καθόλου γι' αυτό. Όχι, όχι. Για τον Γιάννη τον Ζιγκόλη. Ναι, πε. Στέλνει πάρα πολλά χαιρετίσματα. Ένα πολύ καλό μου φίλο. Ένα παοξάκι από τη Σουηδία. Ο Γιώργο ο Τούσκα. Το ξέρει. Το ότι ξέρετε, ρε παιδιά, λέει τον Καρντάση μου, τον Γιάννη τον Ζιγκόλη με ξεπερνάει. Και τον αδερφό του, λέει, τον Χριστάρα. Του ξέρω 27 χρόνια. Χριστούγεννα που κατεβαίνω, Φαμιλιάνο, λέει. Θα πάμε, βέβαια. Θα πάμε, λέει, όλοι μαζί. Δώστε, λέει, σας παρακαλώ, τα χαιρετίσματά μου, λέει, στον αέρα. Ακούει ο Γιάννης. Ναι, έτσι, από τον Γιώργο τον Τούσκα, Γιάννη και Χρήστο Ζιγκόλη, έτσι. Από τον Γιώργο τον Τούσκα από τη Στοχόλμη, έχετε πολλά χαιρετίσματα από αυτό το άρρωστο παοξάκι, το χιλιομετράκια. Καθαρό παιδί, γνήσιο παιδί, θα το γνωρίσω όταν θα έρθει. Όταν θα έρθει, θα πάμε, Φαμιλιάνο. Γιατί, έτσι κι αλλιώς τον έχουμε λίγο παραμελήσει τον. Δεν είναι βόδι, νιώθει ο Γιώργος, να ξέρεις. Οκ, okay, λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά να πούμε τα θεματάκια μας, να μιλήσει και ο Γιώργος. Αφού πούμε ότι κληρώνουμε μια τραπεζάρα 6 ατόμων για την ταβερνάρα στο Ρετζέκι, τα Πιθάρια, ο φίλος μας ο Άκης ο Γιαννόπουλος και το επιτελείο του. Έτσι, τραπέζι 6 ατόμων. Το μίνιμουμ είναι, παιδιά, αξίας 150 ευρώ. Να πάρετε την παρέα σας, τους φίλους και τις φίλες σας και να πάτε να καραγουστάρετε Παρασκευή ή Σάββατο, αυτή την Παρασκευή ή αυτό το Σάββατο, γιατί υπάρχει και ζωντανή λαϊκή ορχήστρα η οποία κάνει τρελό κέφι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Γιώργος Παναρέτου, Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 11 η ώρα. Λοιπόν, δεν θα ανοίξουμε αμέσως γραμμές. Να πούμε έτσι και 2-3 πραγματάκια. Υπάρχει επικαιρότητα, υπάρχει αγωνιστική μπροστά μας
σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αν και θεωρώ τουλάχιστον αυτή η αγωνιστική, όσο και αν φαίνεται περίεργο, για μένα δεν είναι καθόλου περίεργο. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει το μπάσκετ παρά το ποδόσφαιρο, έτσι λέω. Παρουσίασε τον καλεσμένο μας, να φανταστώ μετά τον break. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πρώτο τον είπα. Έχω σαββαβίβγα. Είμαι σκάλα. Και η ΚΑΕ ΑΕΚ και κάνει ρε παιδιά δήλωση που λένε ότι δεν το οπαδοποιούν. Η ΚΑΕ ΑΕΚ επειδή είναι εκτσής, μιλάνε για τον Τσιτσιπά. Ότι. Αν είναι δυνατόν, την καμαρώνει η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Καλά. Και για εκείνο το παλικαράκι που την ίδια μέρα πήρε παγκόσμιο τίτλο στην ξυφομαχία με. Πώς το λέμε, Παραολυμπιονίκη. Παραολυμπιονίκη. Δεν είπε κανείς τίποτα γιατί δεν είχε φυσικά ούτε. Ούτε χορηγού, ούτε τίποτα. Εδώ είναι, δεν το θυμόμαστε όμως το όνομα του παιδιού, εδώ είναι το τέτοιο. Το είχα γράψει εγώ αν θυμάμαι. Τσιτσιπάς, ναι, συμφωνούσα απόλυτα με αυτό ότι υπάρχει μια. Με τον Τσιτσιπά, μπράβο του το παιδί και χίλια μπράβο, αλλά. Σε όλου του παιδιού. Too much. Τέλος πάντων. Πολύ φοβάμαι, φίλε, ότι αυτό θα μας γυρίσει το καλοκαίρι μπούμεραγκ. Δηλαδή. Θα είναι ο καθένας τα κατάκα με τη ρακέτα, μας πάει στα νεύρα. Σε εσάς. Εγώ δεν είμαι της θάλασσας. Δεν είσαι της θάλασσας. Οπότε εσείς που πηγαίνετε να ακούτε τότε τσιτσιπίδιουν θορύβους. Λοιπόν. Θορείο, πάνω σε τριανταφύλλου. Πάνω σε τριανταφύλλου το παλικάρι και ομορφόπεδο και ψυχή μεγάλη. Γιατί για να το κάνεις αυτό θέλει ψυχή. Θέλει μεγαλύτερη. Τεράστια δύναμη θέλει. Μπράβο, εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θαυμάζω έτσι, και τους έχω υπεράνω όλων. Λοιπόν, έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θέλω την άποψή σας, ότι αυτή η αγωνιστική είναι πολύ κρισιμότερη στο μπάσκετ παρότι στο ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, θα σου απαντήσω. Στο μπάσκετ, εγώ το έχω στο ποδόσφαιρο, το έχω ξαναπεί αυτή τη στιγμή, όλο το κόλπο είναι μια κούρσα με δύο άλογα. Και μόνο που υπάρχουν play-off, η post-season, όπως τη λένε τέλος πάντων, λέω, η pre-season μάλλον, είναι ψιλοαδιάφορη. Δηλαδή το νόημα είναι στα play-offs. Γιατί ό,τι και να κάνει ο ένας και ο άλλος, δεν μπορεί να μπούμε στα play-off με μεγάλη διαφορά. Αυτό λέω εγώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και του λέω του Τάσου εδώ πέρα, ότι όποιος και να είναι από πάνω θα είναι με 1-2 πόντους. Ναι. Μάξιμου 3. Ναι. Δεν βλέπω περισσότερο. Αυτός μου λέει όχι, λέει 5-6... Μπορεί να έχει. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Δύσκολο. Λέω ότι. Και εγώ συμφωνώ αυτό ότι θα κρυθεί στα play-off το πρωτάθλημα. Όποιος και να είναι από πάνω θα έχει ένα αβαντάσμένο, αλλά όχι μεγάλο. Εγώ δεν διαφώνησα ότι. Εσύ είπες ότι μπορεί να φτάσει και 5 και 6 πόντους, με έλεγες. Εγώ δεν διαφώνησα. Να σου πω και το πιστεύω ακόμα. Εγώ δεν διαφώνησα ότι δεν θα κρυθεί το πρωτάθλημα στα play-offs. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι παίζει τεράστιο ρόλο να μπει ο ΠΑΟΚ με συν 5 ας πούμε στα play-offs από το να είναι. Με μείον ένα. Ο, κοίτα. Και να σου πω και κάτι, αυτή τη στιγμή, να ολοκληρώσω, επέτρεψε μου. Και δεν θα μιλήσω πολύ. Για να πάρει το λόγο εσείς. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην υπόθεση ΒΑΡ φέτος, ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει 4 βαθμούς κάτω, το μίνιμουμ, θα σου πω εγώ, με Όφη και Τρίπολη, και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχε συν 2. Δεν θα σου πω εγώ συν 4 με το κύριο Θεν γκολ του Άρη, έτσι. Του δολοκάθαρο γκολ εκείνο. Κατά την άποψή μου, ρε φίλε, μπορεί να κάνω λάθος. Με συγχωρείτε. Είναι η άποψή μου. Εσένα, εσύ λες ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι. Έτσι, έτσι. Εγώ θα σου βάλω μόνο το μάτι ΣΑΕΚ που υπάρχει ένα ολοκάθαρο φάουλ το οποίο διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Ωραία. Έτσι. Να πούμε και εμείς την άποψή μας. Φυσικά θα την πει την άποψή σου. Άρα λοιπόν, βγάλε 4 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Βάλε 2 στον ΠΑΟΚ, θα δεις ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν συν 4 ο ΠΑΟΚ. Πού θέλω να καταλήξω και ολοκληρώνω και σου δίνω το λόγο. Αν πάρω ένα χ. Στο Καραϊσκάκης, που μπορώ να το πάρω. Γιατί θα είμαι 47 μάτσα ήττος. Τριπλή είναι, βέβαια, με πρώτες πιθανότητες. 46 μάτσα ήττος είμαι, θα είμαι 47 μετά. Εντάξει, 47 είναι της Κυριακής. Δεν παίζεις με τον Ολυμπιακό τώρα, με τη Λάρισα παίζεις. Τη Λάρισα παίζουμε. Τη Λάρισα θα είναι 46 νομίζω. Χάσαμε και τη. Τέλος πάντων, ό,τι είναι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Για ποιο πράγμα. Στο μείον 4 να θυμάμαι. Για το αίτητο. Πότε είμαστε αίτητοι, λένε. Πώς είμαστε αίτητοι. 46 είμαστε, 46 είναι τώρα ή 45 είναι τώρα. Δεν ξέρω. 46 πρέπει να είναι τώρα. Άρα με τη Λάρισα μπορεί να είναι 47, με τον Ολυμπιακό 48. Ναι. Μπορώ να πάρω, λέω, ένα χ εγώ. Εκεί. Αν όχι να κερδίσω. Και τον πάρω με το μάτς μες στην Τούμπα. Λέω, αν ίσχυε ρε παιδί μου το ΒΑΡ και αν το λειτουργούσε σωστά κάποιοι. Με τη λογική σου το πάρε. Με τη λογική μου. Έτσι. Θα ήμουν σε 4. Έτσι. Με ένα χ και 3 στην Τούμπα συν 7. Εγώ θα σου βάλω συν 7, συν 5 να αγκελάρω και κάπου. Δεν θα ήταν μια σεβαστή διαφορά στα play-off εναντί του Ολυμπιακού. Λέω εγώ τώρα. Ωραία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι με ένα ακόμα χ μέσα στο Καραϊσκάκι και χ να έφερνα εγώ πάλι μες στην Τούμπα, συν 5 θα ήμουν. Αυτό λέω.
Ναι, αυτό εννοούσα. Δεν λέμε όχι, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι πως είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν καθόλου δύσκολο δεν είναι. Ωραία, εγώ λέω ότι αν είναι 6 πόντους, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ότι αν υπάρχει. Όχι, δεν το είπε ο Τάσος. Ότι αν όποιος από τους δύο έχει 6 πόντους διαφορά και μπει στα playoff, για μένα δεν ανατρέπεται. Για μένα. Εκτός πρέπει να αυτοκτονήσει. Εγώ πιστεύω θα είναι 1, 2, 3 maximum πόντους διαφορά. Έτσι προβλέπω. Όσον αφορά για το VAR, σίγουρα οι δύο φάσεις που λέει για τον Ολυμπιακό είναι σωστές, αλλά είναι πρόκληση να μιλάει για το match με τον Άρη για γκολ. Να πω ότι είναι γκολ που δεν είναι βέβαια, και να ξεχνάει την κόκκινη του Πάλαξ από και όλο το μάτς. Όπως φυσικά εφόσον λες ότι είναι κανό. Την κόκκινη που παίρνει ο Ζω. Την κόκκινη που παίρνει ο Σάσα Μπάστα. Ωραία. Η Σάσα Μπάστα. Ωραία. Ναι, αλλά να πω κι εγώ όμως, είπες. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, είναι βλακεία του ποδοσφαιριστή. Ωραία. Είναι βλακεία και είναι κανονικό γκολ το δικό σου και είναι κόκκινη. Όπως και ανοησία, όπως και ανοησία του μάτους. Ωραία, εφόσον είναι κανονικό γκολ το δικό σου, θα πεις και για τον γκολ με τον Πανιόνιο, ναι, που βάζει το 2-1 που είναι φάουλ. Ξεκινάει από φαουλτάκι, από το κόρνερ. Φαουλτάκι, κύριε Τρέγια, εφόσον βλέπεις γκολ. Ναι, φαουλτάκι, ναι, το δεύτερο σου γκολ, ναι, κύριε Τρέγια. Με τον Πανιόνιο το 2-1. Δε στη φάση να το θυμηθεί. Κάνει ένα. Φάουλ σε αμυντικό του Πανιονίου. Σε αμυντικό του Πανιονίου. Δεν ξέρω τους παίκτες, ρε φίλε. Βάλε την τέτοια να τη δεις. Λέω εγώ. Από τα κόκκινα σάι. Αν είναι έτσι, ρε, η Ζάχο, να πούμε και για λέει, το επιθετικό φάουλ της σάι που έχει έρχεται τον γκολ του. Ωραία, το ναι, αλλά δεν μπορεί να μου λέει τώρα τον γκολ αδικία στο να με τον Άρη τον γκολ. Εγώ λέω να μπει η γραμμή. Εγώ δεν λέω να μπει η γραμμή και άμα είναι γκολ θα πω ότι είναι γκολ. Πώς λέω ότι είναι γκολ. Σου το έστειλα και σε σένα και στον Μπουγάτσι. Πώς είναι. Φορές. Και εγώ σου το έστειλα. Τι φάση. Όχι, εσύ μου το έστειλε. Ποιο μηχάνημα. Μου το έστειλε από τον Πειραιά. Εντάξει, από τον Πειραιά μα έστειλε. Από τον Πειραιά μα έστειλε τώρα. Εντάξει, του Μπαρμπασάβα να πούμε την ανάλυση. Μα έστειλε ο Μπαρμπασάβα φωτογραφία. Ενώ η δική σου ανάλυση είναι από το Open TV. Το Open TV δεν έχει ούτε γραμμή. Ωραία. Καταρχήν να σου πω λίγο κάτι. Εσεί όλοι που λέτε για το Open TV, α είχαν και τα άλλα τα κανάλια που υποτίθεται ότι ανήκει του Σαββίδη, το πώς μιλάει για το ΠΑΟΚ, το Open TV, αν δεν ήξερε ότι είναι του Σαββίδη, θα νόμιζες ότι είναι, ξέρω, κατά του ΠΑΟΚ λέει το Open TV. Τι όχι. Τι λέει. Είναι οπαδικό, έτσι που είναι, όχι, φαίνεται ότι είναι κανάλι ανθρώπου που έχει ομάδα. Όχι, τουλάχιστον λέω έχει ότι χωρίσει το καρπούζι στη μέση. Λέω ότι μπράβο, ο κύριος, όποτε είδα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί συμπεριφέρεται το συγκεκριμένο κανάλι στον Άρη σαν να είναι σκουπίδι και καλά κάνει. Ενώ η ΕΡΤ1 σας συμπεριφέρεται. Ωραία, ούτε η ΕΡΤ1. Εγώ έχω είπα για την ΕΡΤ1. Μα είναι η οντότητά σου τέτοια. Ωραία, εντάξει, εντάξει, λέω ότι μέχρι τώρα λέω ότι ο Κάκος, ακόμη αμφισβητούμενη, δεν λέω για οφθαλμαφανή φάση, αμφισβητούμενη κατά του ΠΑΟΚ δεν έχει πει. Αν μου βρει εσύ μία αμφισβητούμενη φάση που έχει πει ο Κάκος κατά του ΠΑΟΚ. Έχει πει πολλές. Αμφισβητούμενη. Έχει πει πολλές φάσεις κατά του ΠΑΟΚ. Ωραία. Εντάξει, γιατί. Από τη στιγμή που δεν βλέπεις open εσύ, δεν μπορείς να ξέρεις και τι λέει ο Κάκος. Όχι, ρε φίλε. Δεν βλέπεις. Ακριβώς βλέπεις. Είσαι σαν τους ακροατές που λέω, άμα σκρυβακούτε, ναι, έτσι και εσάς σας αγαπάμε. Λέω. Έτσι, αλλά πες το, δεν πειράζει. Λέω, δεν ξέρω. Είμαι θαυμαστής. Το ίντερνετ, δεν ξέρω. Αυτή, αυτή η εφεύρεση που λέγεται ίντερνετ, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι, θα το ξέρει, ναι, ναι, ναι. Μην το ξέρει εκεί πάνω, δεν έχει φτάσει στη Νεάπολη το ίντερνετ ακόμη. Του άρεσε. Χτύπα και λίγο το τέτοιο. Δίπλα μένουμε. Η Νεάπολη με τους αμπελοκηπούς είναι κολλητά, να το θυμάσαι. Ξηροκρίνομαι. Εγώ κέντρο είμαι. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ είμαι από το κέντρο, είμαι 400 μέτρα. Δεν ξέρω το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ξέρεις που είναι. Νομίζω ναι. Εδώ, στο Βαρδάρι. Νομίζω ναι. Έχουμε και δήμαρχο Θεσσαλονίκη πλέον. Νομίζω ότι οι 12 όροφες είναι τα σύνορα από Ξηροκρίνη με Νεάπολη. Σωστό, το έχουμε μάλλον κι άλλη φορά. Άρα λοιπόν, αν δεν έχει φτάσει το ίντερνετ στη Νεάπολη. Είμαι πιο κοντά στο κέντρο. Ξηροκρίνη θα κάνει λίγο. Στο κέντρο του ΟΤΕ είμαι πιο κοντά από εσένα. Άρα τι περιμένεις λοιπόν, έναν άνθρωπο που λέω, σε μια συνοικία. Λέω. Στην οποία, δεν με αφήνει να μιλήσω. Να ολοκληρώσω. Πάλι ολοκληρώσω όλο εσύ. Θα το πει. Τι να ολοκληρώσω, δεν μιλά. Καλό θα είναι. Στην οποία συνοικία που διαμένει ο κύριο Ζάχο Ντρούλινγκ, η Coca-Cola πήγε πέρσι. Ναι, καλά. Ωραία, ωραία. Λέω. Συνάλκο πίνα. Λέω, μπορείς να πατήσεις την επόμενη μέρα, έτσι. Να πατήσεις. Σχολιασμός φάσεων. Ναι, κατάλαβα. Και θα το δεις κομμένο. Δεν χρειάζεται να δεις όλο το. Όλη την. Όπως το ίδιο και στην ΕΡΤ, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από. Άμα είναι έτσι όπως λέει ο Τάσος, μπορεί να γίνει 5 ή 6 βαθμούς διαφορά. Πιστεύω ότι αυτός που θα την έχει, έχει τεράστιο, μην πω ότι δεν ανατρέπεται. Έτσι λέω εγώ. Εκτός αν κερδίσει τα δύο μάτσα μεταξύ τους. Έτσι. Αλλιώς δεν αλλάζει. Κοίταξε, αυτό το πράγμα. Το για πάμε εσύ, και στο μπάσκετ. Είναι άποψή μου, λέω. Το τι λες εσύ. Ευτυχώς. Μα λέω και ο Πάκ μπορεί να την έχει, ναι, ότι δεν μπορεί να την έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, βρε αγοράκι μου γλυκό, ναι, βρε καλέ μου άνθρωπε. Ρε τι είναι αυτό. Απλά επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, λέγατε και μπλουζάκια.
Ναι. Θα παίρναμε το ένα κύπελο στην Πάτρα. Τι να κάνουμε, θα παίρναμε το άλλο κύπελο στο Καφτατζόβιο. Δεν έχουμε ικανούς παράγοντες. Δεν έχουμε ικανούς παράγοντες σαν τους δικούς. Αν είχαμε τουλάχιστον, αν όχι δύο, ένα κύπελο θα είχαμε σίγουρα. Αν είχαμε ικανούς. Όχι, δεν σε επιτρέπω. Μίλησες πολύ. Λέγε Γιώργο, άσε πολύ μίλησες. Θα τον κλείσω. Αντιραδιοφωνικό, μου το έχουν πει δεκάδες φίλοι ακροατές. Τον κόβουμε έτσι άκομψα. Και αγενέστατο, όπως έχετε μάθει εκεί στο Αμπελόκηπο. Από τα 10 λεπτά εκπομπή έχει μιλήσει 8,5. Δεν ξέρω αν το πιέζει καμπάρι. Έναν συμπαρουσιαστή, όπως είπε ο Φίλιππος. Δεν ολοκληρώνω, λοιπόν, ας μείνει ο κόσμος με την απορία γιατί τι θα έλεγα. Δεν χρειάζεται, μίλησες πολύ. Λέγε, Γιώργο, πάμε λίγο στον μπάσκετ. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα ότι όντως έτσι πως έχει γίνει, όπως έλεγα, το ποδόσφαιρο δεν είναι η αγωνιστική η οποία θα μας τραβήξει κιόλας. Γιατί στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή βιώνουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης και πιο πολύ θα μιλήσω για τον ΠΑΟ μια κόλαση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να, αν γυρίσουμε τη βαθμολογία ανάποδα, να είμαστε πρώτοι. Να μας θυμίζει πώς ήμασταν παλιά. Ωραίο αυτό. Αυτό το έκτρωμα που γίνεται για μένα στο ΠΑΟΚ του μπάσκετ πρέπει κάποιοι άνθρωποι να λογοδοτήσουν. Να βγουν και να κάνουν μια press conference, δεν ξέρω πώς θα το πω, και να εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Συνέντευξη τύπου. Μια συνέντευξη τύπου, ναι. Και να εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Κερδίσαμε σήμερα 15 πόντους, ακούω τη Σαραγώσα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τι αντίκτυπο έχει αυτή η νίκη? Να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση? Ποια είναι τα κέρδη μας? Ποιες είναι οι ζημίες? Μπορούμε να τα πούνε. Το συζητήσουμε, θες? Να τελειώσω λίγο. Παρακαλώ. Στο χαρτάκι εδώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι αν θέλουμε να έχει αντίκτυπο αυτή η νίκη πρέπει να κερδίσουμε το Σάββατο. Αν είναι να μπούμε το Σάββατο και να σερνόμαστε επειδή είχαμε μάτς τώρα την Τρίτη και χάσουμε από το Ρέθυμνο, δεν με νοιάζει το ό,τι και να κάνω. Αν χάσεις που ψεύδα κερδίσεις το ΠΑΟΚ το Ρέθυμνο, αν χάσεις από το Ρέθυμνο, πας στον ίδιο σχεδόν παρονομαστή με τον Άρη. Ακριβώς. Εντάξει. Τώρα δηλαδή θα γίνουν τα δύο το... φαβορί για πτώση, έτσι, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ειδικά αν χάσει ο Άρης, θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Πάρα πολύ δρόμο. Καλά, έχει πάρει. Να μιλάμε. Ναι, αλλά παίζει με μια ομάδα που είναι, λέμε ότι θα. Ποιον θα περάσει, το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, το Πανιόνιο. Αυτή τη στιγμή πέντε είναι στο κόλπο. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, το Ρέθυμνο, ο Πανιόνιος και ο Λαβριοκίμη. Και ο Ηρακλής είναι. Και ο Κολοσσός είναι. Και η ΑΕΚ είναι. Ποια το παίρνετε έτσι. Όχι, η ΑΕΚ είναι. Όχι. Λοιπόν, τι να σα πω λίγο τη βαθμολογία. Α, τη βαθμολογία. Κάτσε ρε παιδιά. Με ποιον έπαιξε ο καθένα, ρε φίλε. Ναι, αλλά και τι δυνατότητε έχουν. Και ποιον δηλαδή, έπαιξε. Όταν πήγα εγώ και έχασα. Δηλαδή, ο Ηρακλή πόσο καλύτερο είναι από τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, α πούμε. Όχι, αυτό δεν είναι. Για τον Ηρακλή, όχι. Εγώ πιστεύω θα κινδυνεύσει, πιστεύω, ο Ηρακλή. Ο Πανιόνιο πόσο καλύτερο είναι από τον ΠΑΟΚ, α πούμε. Η Λάρισα, το Ρέθυμνο. Η Λάρισα, πόσο καλύτερο. Η Λάρισα είμαστε το ίδιο. Το Ρέθυμνο, ποιο πιο. Λάρισα, μια χαρά ομαδίτσα. Εδώ σα είπα τέσσερι ομάδε. Εντάξει, δηλαδή κατά γύρω ΠΑΟΚ είναι δέκατο. Ο Άρης είναι 14ο. Ο Ηρακλής είναι ένατος. Ένα βαθμό. Ο Ηρακλής έχει 10 βαθμούς. Ο Κολοσσός έχει 10 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 10 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει 9. Ο Πανιόνιος 9, το Ρέθυμνο 9, η Λάρισα 9. Είναι η εικόνα της ομάδος. Είναι η εικόνα, είναι με ποιους έχεις παίξει. Πήγα στη Ρόδο και έχασα κλωτσιδών. Με ποιους έχεις παίξει, είναι η εικόνα, είναι τα προβλήματα. Είναι οι συμμαχίες, αν υπάρχουν. Είναι το πώς σε βλέπει η Ιτσία. Όλα αυτά βάλτε σε ένα τσουκάλι ανακάτεψα. Αλλά υπάρχει ένα αριθμό ομάδων που νομίζω είναι τουλάχιστον το μίνιμουμ 5, να μην σας πω 6. Και έχω 5. Οι οποίες θα είναι μέσα στο κόλπο του βασμού. Έχει διαμορφωθεί μια μικρό κατάσταση. Εγώ δεν λέω ότι τελείωσε το πράγμα. Άμα λέγαμε ότι έχει τελειώσει, τζάμπα μιλούσαμε. Λέω όμως, για να περάσω λίγο και εγώ να πω για την ομάδα μου, ότι δυστυχώς αποδεικνύεται ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι στην κεφαλή αυτή τη στιγμή του συλλόγου, όσον αφορά τον μπάσκετ, η ανεπάρκειά του στο να εκπληρώσει τα πράγματα που λέει, νομίζω είναι μνημειώδη. Και σήμερα δεν πληρώθηκαν οι υποχρεώσεις ώστε να μπορεί να γίνουν μεταγραφές, ούτε σήμερα. Και από ό,τι διαβάζω, δεν ξέρω αν με το Περιστέρι θα υπάρχουν νέοι παίκτες. Εγώ απορώ πραγματικά, αυτοί που είναι στο συμβούλιο δίπλα του, πραγματικά τι κάνουν. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Αν όλη αυτή η κατάσταση τους αντιπροσωπεύει, τους ευχαριστεί, αν πιστεύουν ότι θα λυθεί, αν πιστεύουν ότι θα λυθεί αυτή η κατάσταση, καλώς παραμένουν. Αν πιστεύουν ότι δεν θα λυθεί, πρέπει να κάνουν κάτι και αυτοί, ρε. Είναι Τετάρτη βράδυ και από ό,τι φαίνεται, μακάρι να κάνουμε λάθος, έτσι λένε τα κοινό μαύρο site, ούτε με το Περιστέρι θα έχουμε νέους παίκτες.
Και ακούω μάλιστα και κάποιους συναριανούς, άκου, είναι λέει ένα παιχνίδι, να μην το βάζουμε λέει κάποιος, ευτυχώς λίγοι. Είναι ένα παιχνίδι, λέει, ας πούμε, είναι όντως καλύτερη ομάδα το Περιστέρι και να μην λέει. Λες, δεν μπορούμε να το Περιστέρι. Ναι, λες, δεν μπορούμε να το χτυπήσουμε. Άκουσα το πρωί, άκουγα. Πολύ καλά λένε τα παλικάρια. Ναι, καλά, άσε τι λένε. Γιατί γνωρίζουν ποια είναι η δυναμική της ομάδας και σου λέει, μην ξοδεύετε δυνάμεις, εντάξει, χάστε το και ωραία, να χτυπήσουμε άλλα μάτσα. Ωραία. Εγώ λέω ότι εφόσον αυτός ο άνθρωπος μέχρι Παρασκευή δεν μπορέσει να παρουσιάσει καινούριους παίκτες και πράγματα τα οποία είναι στοιχειώδη να γίνουν για την ομάδα. Έτσι. Παρασκευή. Ωραία, μου γλυκό Τετάρτη. Πάει Τετάρτη. Γεια σας. Αυτό σου λέμε. Και να παρουσιάσει τα πότε θα προλάβουν να προπονηθούν, ρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Με να το λες, εγώ μην το. Δηλαδή, μου γυρίζει. Δικαιώνονται αυτοί που λένε παρατήστε το μάτς με το Περιστέρι. Ωραία, άσε τι λένε αυτοί. Εγώ σου είπα, άκουσα ένα-δύο φιλάθλους. Δεν σημαίνει ότι αυτό απηχεί. Σίγουρα. Τους, αυτό συμφωνώ 100%. Λέω ότι πραγματικά αυτοί που είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ευχαριστημένοι με όλο αυτό και τι κάνουν. Εγώ θα είχα παραιτηθεί να σου πω την αλήθεια. Με χάρη Παπαγεωργίου, συγγνώμη. Τι να πω. Εσείς οι άλλοι δίπλα στο. Ναι, ωραία πράγματα, μπράβο. Λοιπόν, αν μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή, παιδιά, εσείς που είστε δίπλα στον μεγαλομέτωχο, δεν παρουσιαστεί ο Άρης με καινούριους παίκτες. Θα μείνετε στις θέσεις σας. Δεν πρέπει κάτι να γίνει. Και για αυτούς που λένε, για να το κλείσω εδώ, για να πάμε και στο διάλειμμα, να ανοίξουμε και τις γραμμές μετά. Για αυτούς που λένε ότι Ζάχο να φύγει. Όχι, εγώ δεν λέω να φύγει. Να κάτσει λίγο στην άκρη, μπας και βρεθεί κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι να βάλουν από 20-30 χιλιάρικα ο καθένας για να σωθεί η χρονιά. Εγώ δεν λέω να φύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, που κανονικά έπρεπε, έτσι. Λοιπόν, είστε τι θα γίνει δηλαδή, αν μέχρι την Παρασκευή δεν πληρωθούν οι παίκτες. Οι παίκτες, λέω, οι νέοι παίκτες να έρθουν να πληρωθούν οι διακανονισμοί και η εφορία και ασφαλιστική και ενημερότητα. Τι θα γίνει, μου επιτρέπεις. Είστε ευχαριστημένοι, ή θα είναι όλα καλά. Θα έρθετε στο γήπεδο, θα περιμένετε πάλι ο κόσμος να γεμίσει και να βγάλει το φίδι από την τρύπα που δεν μπορεί ο κόσμος να παίξει. Αν μπορούσε να παίξει ο κόσμος, λοιπόν, θα κέρδιζε ο κόσμος. Δεν μπορεί όμως. Να παρέμβει. Ποιος να παρέμβει. Η Νέα Δημοκρατία, ναι, το... που υποστήριξε ο λαός του Άρη. Ναι. Και ψήφισε ο κόσμος του Άρη για πάρα πολλούς λόγους. Ναι. Και όπως υπάρχει πρόθεση να κουρευτούν τα 300 χιλιάρικα, τα 300 εκατομμύρια ευρώ από μια συνδρομητική τηλεόραση, όπως υπάρχει πρόθεση, όπως ακούγεται, να κουρευτούν άλλα 45 εκατομμύρια από κάποιο γήπεδο εκεί στον Πειραιά που χρωστάει, έτσι λοιπόν να παρεύουν οι πολιτικοί, οι βουλευτές, όσοι ασχολούνται με την πολιτική και είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως της Θεσσαλονίκης, και να δώσουν λύση στο οικονομικό πρόβλημα της ΚΑΕ Άρης, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και όλων των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα και ο Πειραιάς, ρε. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Αβγενάκη, κύριε Αβγενάκη, που δεν ξέρατε ότι ο Ηρακλής συμμετέχει στο βόλεϊ στη μεγάλη κατηγορία. Τι έχουμε, παιδιά και από παιδιά. Μόνο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής. Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η ισονομία. Αυτή είναι η αλλαγή των καταστάσεων από μια νέα κυβέρνηση που ήρθε εδώ και 5 μήνες και περιμένουμε να δούμε χαίρι. Λέω εγώ, επειδή το σχετικά σχολίασα, ότι πάλι το ίδιο σχολείο θα κάνω, ότι το 90-95% του ΑΣΥΓΜΑ που είναι η μητέρα, η μαμά τους, λόγω όπως λέμε για όλες τις ομάδες, έτσι, αποτελούνται από υποψήφιους βουλευτές και υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους μέχρι πριν εκλογές. Πότε γίνανε, Ιούλιο, δεν γίνανε. Και όπως όλα τα στέκια, ναι, ερχόντουσαν. Ναι. Συζητάμε. Έτσι, όπως όλα τα στέκια, ερχόντουσαν στα δικά μας στέκια και προσπαθούσαν να χτυπήσουν έτσι άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο την αριανοσύνη, ότι είναι Άρης και ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Όταν υπάρχει τέτοιο πράγμα, πρέπει να υπάρχει και ανταποδοτικό σε εισαγωγικά όφελος, έτσι. Βέβαια. Δεν μπορεί μόνο να ζητάς. Και επαναλαμβάνω, το 90% είναι υποψήφιοι βουλευτές και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Όλοι σας, αν γίνει η στραβή, θα έχετε κι εσείς ποσοστό της ευθύνης. Εγώ δεν λέω μεγαλύτερο, σίγουρα, αλλά όλοι θα έχετε. Όπως και εμείς, σαν κόσμος, όλοι θα έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο ποσοστό. Mm-hmm. Γι' αυτό κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Θα πούμε και για, αν υπάρχει, ας πούμε, και για ποδόσφαιρο και Σαββατοκύριακο έρχονται τα παιχνίδια. Αφού πούμε άλλη μια φορά, πες, ότι έχουμε παιδιά σήμερα κληροσάρα, δωράκλα από την ταβέρνα Τα Πιθάρια. Την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στο Ρετζέκι, από το φίλο μας τον Άκη, το Γιαννόπουλο, και το
πραγματικά μοναδικό εκπληκτικό επιτελείο που έχουν οργανώσει μια μαγαζάρα και από περιβάλλον και από εμφάνιση, έτσι, αλλά και από γεύση. Τα έβλεπε ο Γιώργος και. Ναι, όντως τώρα θα πάω. Τώρα που επειδή σχολάω θα πάω μια μέρα μετά τη δουλειά. Λοιπόν, κληρώνουμε, παιδιά. Ο φίλος μας ο Άκης, ευγενική προσφορά από τα Πιθάρια, επαναλαμβάνω, στο Ρετζίκι. Τραπέζι 6 ατόμων, αξίας 150 ευρώ για αυτή την Παρασκευή ή για το Σάββατο. Γιατί αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο? Υπάρχει ζωντανή λαϊκή ορχήστρα που δημιουργεί μοναδικό κέφι και σας κάνει να καραγουστάρετε. Πέρα από τις μοναδικές, εκπληκτικές, φανταστικές γεύσεις που έχουν τα Πιθάρια και τις μεριδάρες που προσφέρει, υπάρχει και η ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Οπότε, όσοι φίλοι ή φίλες ενδιαφέρεστε να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο ή ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής με την παρέα που γουστάρετε, γιατί είναι 6 άτομα, πληκτρολογήστε. FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε τη λέξη Πιθάρια, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54526 11 παρά 5, θα πούμε τον νικητή ή την νικήτρια που θα πάρει την παρέα του, το σύντροφο, τη φίλη, το φίλο κτλ. Και θα πάνε να περάσουν ένα όμορφο, φανταστικό βράδυ ή Παρασκευή ή Σάββατο στα Πιθάρια. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το 23-10-287-3-8 για δικό σας, όπως και το 69-45-287-3-8. Γιώργος Παναρέτου, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 11. Και ο Φέδων. Ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο, Γιώργη. Διότι ο Τρέγιας που πήγε τουαλέτα. Πήγε, έφυγε. Ωπα, Τρέγια, άκουσε τέτοιο, μπήκαμε μέσα. Τον λέω, μπες πιο νωρίς, λέω που λείπει. Ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευκαιρία. Επιστρέψαμε, εσύ δεν επέστρεψε. Τώρα μίλα, μίλα. Έλα, μίλα, άντε. Επιστρέψαμε. Ακούμε. Ακούγεσαι. Άντε, μίλα, ρε. Εγώ θα μιλήσω, εσύ μίλα. Λοιπόν. Τι να πούμε, για το ποδόσφαιρο, να πούμε λίγο και για ποδόσφαιρο. Ξεκίνα, για να πούμε ότι θα είναι ανοιχτές οι γραμμές, ναι. 23-10-287-3-8. Για το ΠΑΟΚ Λάρισα, θεωρώ ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια σειρά. Λογικεύτηκε μέσα σε εισαγωγικά ο προπονητής και έκοψε λίγο αυτό με τα χαλινάρια, το 4-4-2 και να παίζουμε όλοι μπροστά. Φυσικά αυτό που κάνει με τον Παναθηναϊκό είναι απαράδεκτο, δεν το κάνουν ούτε στην Αλάνα. Στο 85 να βγαίνει όλη η ομάδα μπροστά, λες και λίγη το μάτς. Δηλαδή, αν άνοιγε κάποιο την τηλεόραση, θα νόμιζε ότι το μάτς είναι στο 95, όχι στο 85. Ναι, γενικά τα σχόλιά σου προς τον προπονητή είναι λίγο. Στο 85, τι εννοείς? Κάνουμε το φάουλ, ναι, και είμαστε όλοι μπροστά. Δεν κάθεται παίκτη. Στο 85, πίσω. Να βάλει τον κόλλο να πάρει το μάτς. Ναι, όχι έτσι. Πώς? Όχι να μην αφήσει ούτε ένα πίσω. Ένα να αφήσει πάντα λέει, πίσω. Τώρα, γιατί... Τι λέτε, ρε. Σε 5 λεπτά λίγη. Δεν έχει σημασία. Είναι ήττα. Είναι ήττα. Όχι, ήττα. Στο 85, είδες, το είπες και εσύ, σε 5 λεπτά λίγη. Ναι. Τον Ατρόμητο θυμάσαι πότε τον κέρδισες. Τον Παναθηναϊκό πότε τον ισοφάρισες. Έχει χρόνο. Πες μου, αλλά μάτς που κέρδισες έτσι με τον Ατρόμητο και με τον Άρη που ισοφάρισες. Υπάρχει πανικός. Όχι αυτός ο πανικός. Στο 85 να γίνεται αυτό. Ναι, φυσικά και θα υπάρχει πανικός. Φυσικά και θα υπάρχει πίεση. Όταν με τον Παναθηναϊκό τον ανύπαρκτο του δόνει, κινδυνεύεις να φέρεις χ που είναι ήττα. Ναι, και γίνονται φυσικά πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα όταν τρως τον γκολ στην κόντρα. Έτσι. Γιατί δεν είχε μπει το δοκάρι του μάτους. Αν έμπαινε το δοκάρι του μάτους, ήταν άλλο μάτς. Τρως τον γκολ στην κόντρα, κόντρα στη ροή του αγώνα και σώνες την παρτίδα που τις σώνες που για μένα ήταν. Σώνες την παρτίδα στο 95, ναι, ξέρω εγώ, και 24 δευτερόλεπτα. Και καταρχήν να τελειώσω λίγο. Αλλά, έχουμε, ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι καλά κάνανε εκεί πήγανε. Δεν έκανε καλά. Πολύ επιπόλαιο ήταν και το πληρώσαν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τα εξής στα γρήγορα. Καταρχήν. Ο Ολυμπιακός είναι υπερεκτιμημένος. Καλός ή κακός. Δηλαδή, αυτό το ότι ο Ολυμπιακός είναι του 8 και εμείς είμαστε του 5 δεν ισχύει. Και ότι θα μας ρίξουν 3 για την πλάκα του. Ποιος το λέει αυτό? Απλά πολλοί το λένε. Και υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι συνοπαδοί που το λένε αυτό. Νιώθουν ανασφάλεια για την ομάδα. Όχι, όχι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το λέει. Τι το λένε, φίλε? Ο Ολυμπιακός, να πούμε, με τα χίλια ζόρια κέρδισε τον Ατρόμητο. Κατά λάθος. Δεν διαφωνώ. Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ σου είπα, είναι υπερεκτιμημένος. Κέρδισε την Τρίπολη που δεν το δώσα απέναντι. Κέρδισε τον Όβιο που δεν το δώσα απέναντι. Συμφωνώ, υπερεκτιμημένος είναι. Στη Λάρισα με χίλια ζόρια. Στην Ξάνθη δεν έκανε φάση. Ποιος Ολυμπιακός? Ποιος Ολυμπιακός? Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στα αφόρτε του. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι 50-50 είναι οι ομάδες. Ναι, ισοδυνάμες. Συμφωνώ. Απλά πατάει ίσως λίγο καλύτερα ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή τη στιγμή δείχνει μεγαλύτερη. Ναι, και δείχνει μεγαλύτερη συνοχή στην άμυνα. Το ότι έχει φάει αυτός 3 γκολ και εμείς έχουμε φάει 11 είναι μια σεβαστή διαφορά για 10 αγωνιστικές που έχουμε παίξει. 3 γκολ έχει φάει μόνο. Μόνο 3 γκολ έχει φάει. Λοιπόν, αυτά δεν έχω να πω πολλά. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές. Μάρκε άλλα 3 στην τούμπα που θα φάει. Καλησπέρα, φίλε. Ναι.
Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτος είμαι. Πρώτος. Όχι πρώτος. Ναι, πολύ μακριά πήγατε. Πολύ μακριά πήγατε στο Καραϊσκάκι. Μην έχουμε καμιά κηδεία το Σάββατο στη Νέα Σμύρνη, φοβάμαι. Στη Νέα Σμύρνη, ποιος παίζει στη Νέα Σμύρνη. Για τον Πανιώνης Ολυμπιακός. Για Αγγελάρη Ολυμπιακός. Ναι, γιατί. Μακάρι ρε καρτέλα. Αφού θέλει. Παίζει λέει με το Μουρίνιο μετά να παίξει την τρίτα. Κάνει ρωτέισο λέει. Μακάρι ρε καρτέλα μου, αλλά από ό,τι ακούγεται ο Ολυμπιακός με τον Πανιώνιο έχει καλές σχέσεις. Συγγνώμη, με το Μουρίνιο τι να κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή, να τον κερδίσει. Όχι, δεν τον κερδίσει. Αλλά μην έχουν λέει, κάτι ελπίδες, ξέρω εγώ. Τρίτη να βγουν και τέτοια. Ελπίδες έχουν να κερδίσουν τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, αλλά τον Αστέρα χρειάζεται να κερδίσουν για να βγουν τρίτη, όχι. Τάσο, βγάλαν ανακοίνωση Πανιώνη, λέει, ακούγονται κάτι περίεργα, λέει. Προσέξτε, λέει. Εντάξει, οι Πανιώνιοι δεν παίζουν μπάλα όμως. Ούτε είναι στη διοίκηση. Έτσι, ακριβώς. Ζαμάνι έχει ο Πανιώνιος, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Α, στο αδερφέ, πάνε παίξει το 0-3 από τώρα να οικονομήσει. Ξέρουμε πολύ και γιατρός νομίζω είναι ο κύριος Δάρας. Αλλιώς στο Ολυμπιακό. Άλλα μάτς. Άλλα μάτς. Άλλα μάτς να υποπτεύεσαι του Πανιωνίου. Πώς πήρε τη διπλάρα τώρα με στην Ξάνθη και σας έλεγε ο Τρέγιας, η Ξάνθη είναι φούσκα. Ναι. Θα ξεφουσκώσει. Αλήθεια το έλεγε αυτό. Εντάξει, μην περιμένετε από την Ξάνθη πολλά. Θα ξεφουσκώσει ότι, γιατί έλεγε ο Ζάχος εξάδα, η Ξάνθη κτλ. Είπα από τους τρεις οι δύο θα είναι εξάδα. Λάρισα, ναι. Ξάνθη ναι. Και Όφη. Ναι. Εγώ λέω ένα σαν εξάδα. Δεν θα τελικά να δείτε ότι δεν θα μπουν οι υπαρχιακές ομάδες γιατί κάνουν κηδείες τύπου Λάρισα Λαμία 0-3. Λοιπόν, άστα αυτά, ο Χρήστος είναι. Πάνε πάρε τον Ποκετίνο. Άλλους δύο. Πάνε πάρε τον Ποκετίνο που είναι ελεύθερος τώρα να κάνεις ομάδα και με αυτό το Χόμπιτ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είχε ο Μουρίνος ή τότε. Ναι. Ο Ποκετίνο. Με τον Ποκετίνο θα σωθώ. Θα σωθώ με τον Ποκετίνο. Όχι, δεν σ' άρεσε ο Ποκετίνος. Άρεσε αυτό το Χόμπιτ, πώς λέει το Σόλτσκερ. Κάτσε με το Σόλτσκερ να παίξουμε τον Άρη να χάνεις. Ούτε και ο Σόλτσκερ κάνει, δεν σε λέω εγώ. Αλλά. Όχι, ρε Χρυσταλλίνο. Για τον μπάσκετ δεν είπα. Πες. Τι να πεις. Για τον μπάσκετ, ο Άρης λέει τώρα να κάνει επιστροφές, έχεις Μποχωρίδες, ακούω κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί με το Περιστέρι να παίξει ο Μποχωρίδες, αν παίξει στο επόμενο ναι. Μάτς. Αν παίξει. Δεν προλάβει. Περιστέρι όχι, δεν νομίζω. Α, δεν θα προλάβει. Όχι. Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τα γυναίκα, παιδιά. Γεια σου. Καλή συνέχεια, γεια. Καλώς ήρθατε. Έχει κανέναν Έλληνα. Εμείς έχουμε 4 Αμερικάνους, 5 πόσους έχουμε. Και έχουμε 2-3 Έλληνες. Τον Απόλλων Τσόκλα έχουμε για Έλληνα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, γεια χαρά. Καλησπέρα. Από το Γεδά σας παίρνω τηλέφωνο, την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ο Εφέμη με λένε. Έχω μιλήσει με κι άλλες φορές. Εφέμη. Έλα, Εφέμη, πάμε. Θεμιστοκλή, όχι Εφέμη. Καλησπέρα. Γεια σας παλικάρια. Σ' ακούμε. Ακούστε, Άρης δεν είμαι, έτσι πάω και είμαι για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τη μεγάλη ιστορία αυτού του μπασκετικού Άρη, έτσι. Φυσικά που κράτησε και όρθιο τον οργανισμό, γιατί αν δεν ήταν του μπάσκετ του Άρη, πολλοί τώρα θα συναχωρήσουμε μερικούς από εκεί, αλλά έτσι είναι η αλήθεια, ότι κράτησε την ιστορία, τη σημαία του Άρη ψηλά. Κοιτάξτε, ήθελα κάτι να σας πω. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε, έχουν δοθεί σε δύο δόσεις 20 εκατομμύρια για την κατασκευή του γηπέδου. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε ολοκαθαρά. Στον αέρα. Από την περιφέρεια της Αττικής, από την κυρία Δούρου, 20 εκατομμύρια μια πρώτη δόση για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι. Μετά εδόθηκαν άλλα 5, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αλλά το μεγάλο σκάνδαλο ήταν τα 7 εκατομμύρια που δώσανε στον Αλαφούζο για να κάνει την ανακατασκευή της λεωφόρου και πέρασε 400 καρεκλάκια και τα υπόλοιπα πήγανε τα λεφτά για να πληρώσει τις τέτοιες, θυμάστε, τους παίκτες που κάνανε προσφυγές. Αυτά είναι σωστά που λες, ειδικά για την περιφέρεια του κύριου Δούρου είναι σωστά. Το ναι, άλλα πέντε... Εδώ ρε παιδί μου, εγώ που δεν είμαι Αριανός, εδώ τώρα κάθομαι, γιατί και εμείς είμαστε χάλια στο μπάσκετ, δεν μπορούμε να πούμε τώρα, μην κοιτάμε που κερδίσαμε σήμερα και εμείς παραπέμπουμε. Είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Τώρα ρε παλικάρι, από τον νεκρό πεθαμένος ποιος είναι καλύτερος? Όχι, εγώ διαφωνώ αδερφέ, ο ΠΑΟΚ πήθη πολύ περισσότερο από τον Άρη. Βρε άνθρωπε μου, σε καταλαβαίνω αυτό που μιλείς. Άκου λίγο, εγώ πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και δένει λίγο αυτή η ομάδα, γιατί δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ημέρες. Ο Κώστας Χωραλαμπίδης έχει να δώσει το παλικάρι, δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινδυνεύσει. Όχι για τον κίνδυνο, αλλά θα σου κάνω μια απλή ερώτηση. Ποιος πείθει πιο πολύ, ο Ηρακλής ή ο ΠΑΟΚ? Θα σου έλεγα το ίδιο. Μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, έτσι, τι θα γίνει αργότερα δεν ξέρω.
Όχι, όχι, έτσι νομίζετε, έτσι νομίζετε, διότι έχουμε τις τέσσερις ήττες συνεχόμενες στην Ευρώπη. Πρόσεξε, πρόσεξε. Αλλού ήθελα να καταλήξω, δεν θα διαφωνήσω, ούτε έχω σκοπό να... Γιατί σε καλό, μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Παρακαλώ, ναι, δεν είπα να διαφωνήσω. Και να διαφωνήσουμε. Δεν μπορεί να βρεθεί, βρε παλικάρια μου, ένας άνθρωπος να πάει και αυτοί, όπως αυτοί βοηθήσανε τις ομάδες κάτω. Δεν μπορεί και εδώ ένας άνθρωπος του Άρη να πάει στην περιοχή. Γιατί μίλησες για Νέα Δημοκρατία πριν, αν θυμάμαι. Ναι, γιατί λάθος τα είπα. Οι Αριανοί Νεοδημοκρατία. Λάθος τα είπα. Ορίστε. Λάθος τα είπα. Όχι, αυτό ακριβώς τα λόγια σου έρχομαι. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος του Άρη και να πάει και στο δικό μας τον Περιφερειάρχη να κάνει τι θα κάνει, να ζητήσει μια βοήθεια. Αφού βλέπετε ότι δεν υπάρχει στον Άρη άνθρωπος προφανώς, που μπορεί να τον αναλάβει. Αριανός και ο Περιφερειάρχης. Προφανώς η πολιτική. Α, δεν το γνωρίζω. Προφανώς η πολιτική. Προφανώς η πολιτική. Και ο Τζιτζη Κώστας. Εδώ της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι στο ίδιο κόμμα που κυβερνά. Δεν ακούγεται τη φωνή τους προφανώς. Για να μην βοηθάνε. Γιατί το λέω, δεν το λέω εγώ. Το λένε τα γεγονότα όταν πάνε να κουρέψουν μια χρεοκοπημένη συνδρομητική τηλεόραση και να τη δώσουν στο Μαρινάκι. Όταν πάνε να κουρέψουν 45 εκατομμύρια ευρώ χρέη του Καραϊσκάκη. Όταν κάνουν γήπεδο στην ΑΕΚ και δίνουν 20-25 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ δεν δίνουν, ξέρω εγώ, κούρεμα στον ΠΑΟΚ. Λεφτά του λαού, παλικάρι μου, αυτά τα 20-25. Λεφτά του λαουτζίκου είναι. Άλλο λέμε. Λέμε για τους πολιτικούς. Ναι. Ο μόνος που βγήκε και τους έκραξε και τους είπε για τον Ουρουάν και τα λοιπά, για Τζίλους και τα λοιπά, ήταν ο Βελόπουλος. Ναι, ακριβώς. Μα δεν μπορεί να πάει, ρε παιδί μου, ένας να ζητήσει μια βοήθεια. Είναι από ό,τι φαίνεται, όχι. Εγώ δεν το ήξερα. Έως τώρα όχι. Αν γίνει κάτι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, καλοδεχούμενοι και τους χειροκροτήσουμε. Για όποια ομάδα και κάνει καλό στην πόλη μας. Ο οποίος Βελόπουλος φυσικά κάποτε έλεγε τα χείριστα για το Σαββίδι, να μην το ξεχνάμε. Αχ, ναι, ακριβώς. Άντε, μπράβο, ναι. Δεν το είπαμε, πολιτικός είναι κάποιος. Ρε μάγκες, δεν τα λέμε γιατί ο καθένας πολιτικός αγαπάει τον ΠΑΟΚ, τον ΑΕΚ, τον Ηρακλή. Όλοι κοιτάνε να πάρουν την ψήφο τώρα, μην τρελαθούμε. Ο κύριος Βελόπουλος. Αλλά! Ήταν ο πρώτος αλλά, που έλεγε ότι ο Σαββίδης δεν θα πάρει τον ΠΑΟΚ, έτσι. Εγώ θα σου πω, ο Ζαγοράκης είπε κάτι. Όχι. Ο Ζαγοράκης είπε κάτι. Όχι. Τόσα χρόνια στην πολιτική, ευρωβουλευτής. Ποιος τον έβαλε στη Δημοκρατία. Ο Σαββίδης τον έβαλε. Ακριβώς. Πούντος, Μουκοθόδωρο. Δεν είναι μόνο Ζαγοράκης. Εσύ άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Ο Ιωαννίδης. Γιάννης Ιωαννίδης. Τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία. Για τον Άρη έκανε κάτι. Έκανε. Όχι, έκανε. Θυμάμαι κάτι. Έπεσε ο Άρης επί φιγουρίας. Ήθελε να ρίξει τον πάγκο μου. Με καταλάβατε δηλαδή τι γίνεται. Με κατάλαβα τι γίνεται. Αυτό λέμε. Γι' αυτό μας γυρνάνε τα μάτια και γράφουνε τιλ και φωνάζουμε. Ναι, όχι και τόσο πέταμα, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε και του πεταμού εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Να είσαι καλά και δώσε. Να συνέλθουμε, ρε. Δώσε εκεί χαιρετίσματα στο Γιάννη. Στον Τούφα εκεί στην οικογένεια. Ναι, το είπε κι άλλη φορά, ρε. Δουλεύαμε φέτο μαζί στο ΤΟΕΒΡΕ. Τον είπα. Δώσε το χαιρετίσματα. Αλλά το ΤΟΕΒΡΕ. Τη σειρά μου. Καλό βράδυ. Στα κανάλια δουλεύαμε και τον είπα, ρε. Έχει ένα παραγωγό και. Δεν μπορώ να σε φαντάρει, λέει, μαζί ήσασταν, έτσι μήκες με την άλλη. Στα διαβατά είμαστε στη 33 με μονάδα επιστράτευσης. Έγινε παλικάρι μου, να έχετε καλές εκπομπές και πάντα με υγεία. Να είσαι καλά και φάγαμε κανένα δύο οικοδομές τότε εκεί στο Δεσμό, στο Αριγκάτο και στο Διόνυσο. Ήτανε τρία μπουζουξίδικα με... Κάτσε να μαθαίνεις, ρε. Κάτσε να μας πάει. Ερωτικές ιστορίες κυρίου Τρέγια τώρα. Κάτσε, βρε Λου. Φτάνει, βρε. Λουκριτία να μάθεις με τέτοια πράγματα. Βρε Γαρδέλη του 2019, φτάνει. Όταν εμείς πηγαίναμε στα μπουζούκια και ρίχναμε λουλουδάκια. Δεν σταματάει σήμερα. Και πίναμε τα μπουκάλια τα ξύλια. Κάθε μέρα. Αυτός έκανε BMX και skateboard. BMX δεν είχα ποτέ. Λοιπόν. Πριν περάσουμε στους δύο φίλους που θα είναι οι τελευταίοι για αυτό το ημίωρο, ναι. Θα πω ότι όντως βοήθησαν οι πολιτικοί τον Άρη όταν ήταν να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική και στα δικαστήρια. Τότε που τον βοήθησαν. Ναι, αλλά λίγο και ο επί Υφυπουργίας. Ναι, ναι. Ο βοήθησε. Πώς δεν βοήθησε. Με και επί Υφυπουργίας. Γιατί δεν πήγε. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βοήθησε. Όχι, λες. Τον Άρη βοήθησε ο Βενιζέλος. Τι κάνεις. Γιατί λες την αλήθεια, ρε. Τι κάνεις, Γιώργο, γιατί λες την αλήθεια. 100 φορές τιμωρία. Λοιπόν, και επί Υφυπουργίας. Έλα. Και το Βενιζέλο. Υπουργέ ο κ. Ιωαννίδη έπεσε ο Άρης. Αυτό έχει κάνει. Πάμε στο φίλο. Ποια φορά ήταν που έπεσε, γιατί πέσατε και πολλέ. Έτσι, μπράβο. Ναι, μου χάσει το μέλλον. Πει στον αριθμό Α, Β, Γ, Δ. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, φτάνει, άντε. Άντε, πορκή, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μα άκουσε. Καλό στο Θόδωρο το φιλαράκι μου, το παλικάρο. Είπε μου Γκοθόδωρο και εμφανίστηκε. Καλό στον ακροατή τη ημέρα. Τον ακροατή τη εβδομάδα, ένα κυρίω από ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Ξέρει μπάλα. Όχι, δεν το είπα, μου στείλα μηνύματα. Ναι, εντάξει. Ξέρουμε, λίγο μπάλα, ξέρουμε. Να μιλήσω εδώ
γιατί προηγουμένως στην εξίσωση δεν άκουσα πουθενά και δεν τη βάζουμε γενικά και θεωρώ λάθος μας τον Ατρόμητο, παιδιά. Ο οποίος εγώ νομίζω ότι είναι κοιμόμενος γίγαντας. Δηλαδή, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου στα play-off, νομίζω ότι θα δούμε άλλη ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα. Ίσως επειδή άλλαξε προπονητή, γιατί με τον προπονητή που είχε για κλωτσιές. Εγώ είπα χθες, όταν βγήκε το φίλος του της εκπομπής και του Ατρόμητο Γιάννης, ότι πιστεύω ο Άρης, ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός θα παλέψουν για την έκτη θέση. Έτσι λέω. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μπουν και οι τρεις. Μη σου κάνει τίποτα. Είναι ακόμα πολύ ψωμί το πρωτάθλημα. Καλά, εντάξει, πολύ ψωμί. Μην το βλέπεις ακόμα έτσι. Οι ομάδες θα κρεμάσουν. Πολύ ψωμί έχει φυσικά, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί είχε το Σπανό, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός. Γενικά μια πολύ σοβαρή διοίκηση και γίνεται γενικά δουλειά πολύ σοβαρή. Τώρα μου έκανε εντύπωση που απολύσαν τον Αναστασίου, γιατί συνήθως αυτοί τους προπονητές τους στηρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, δικό τους θέμα. Απλά ήθελα να το ακούσουν, να το σημειώσουμε. Δεν τραβούσε, ρε φίλε, ο Αναστασίου. Δεν τραβούσε. Με τον άλλον παίζανε και ποδόσφαιρο. Τον άλλον το στηρίζανε γιατί έπαιζε και ποδόσφαιρο ο Ατρόμητος. Ναι, σε αυτό ισχύει. Εντάξει, με τον Κάναντι είχε χαρακτήρα ο Ατρόμητος. Ελεύθερος ο Κάναντι, έτσι. Ναι, και είναι ελεύθερος και μάλιστα νομίζω διάβασα σε ένα σετ ότι είχε ένα θέμα από μια ρήτρα που έχει κάτι έχει και δεν μπορεί να γυρίσει αμέσως στον Ατρόμητο. Γι' αυτό κρατάνε τώρα λέει τους δύο βοηθούς. Για να τελειώσει με ένα όρο που έχει να τον πάρουν αυτό. Διάβασα ότι ίσως και να τον πάρουν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, να κλείσουμε αυτό εδώ. Για τη Λάρισα, για εμάς να πω ότι η Λάρισα ξέρετε ότι έχει το Γρηγορίου, τον οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ. Γενικά το θεωρώ τον καλύτερο είναι ένα προπονητή σε ομάδες δηλαδή τέτοιου ελληνικούς. Είναι μανούλα. Εμφανισιακά είναι κατάλληλος για ψητά στα πιθάρια, ρε φίλε. Και είμαι κοντοσούβλια, μπριζόλα, σούβλα, κοκορέτσι. Δεν το πάρω για γαμπρό. Ο Βάρδα θα παίξει δύσκολα. Και βοηθός του ποιο. Βοηθός του Γρηγορίου ποιο σα ψητά. Ο προπονητής του Προμηθέα. Συγγνώμη. Για να ρωτήσω κάτι. Γιατί ο Βελίδης λέει πήγε στη Λάρισα τώρα. Συγγνώμη, δεν πήρε. Λέμε μία πλάκα και δεν καταλαβαίνει. Είναι βόδιο άνθρωπο. Δεν έχει άλλο άνθρωπο. Είναι βοδίσιο βόδιο. Εγώ στο λέω. Δεν νιώθει από ραδιόφωνο. Άκουσε αυτό. 600 χρόνια να κάνει. Αλλά εκεί που ήταν, φίλε. Στα γκριν, στα ρεντ ράδιο κτλ. Κάτσε να το κλείσω. Γιατί έχω την τέτοια. Έχω τη δύναμη. Θα έρθω από εκεί να. Λοιπόν, αυτό το τούβλο με τα χέρια και πόδια, ο Τέλιας. Τι να μάθε το τσιμεντόλιθο αυτό. Λοιπόν, Θόδωρα, ο Βελίδης όταν τον πήρε η Λάρισα προλαβαίνει να παίξει ντουμπα να πάει πάλι. Εκπληκτικό γκολ. Θα πω για την ηλικία σου και πάλι ότι είσαι ο μόνος εν δυνάμει που έχεις εν ζωή που έχεις δει τον Μωυσή να κατεβάζει τις πέτρες και λόγω σεβασμού θα αφήσω να μετήσεις την. Καλό, έξυπνο, έξυπνο. Λοιπόν, έξυπνο. Είναι τα καθόλου. Τώρα να μας λένε οι Αριανοί να αφήνουν σπόντες για το Βελίδη όταν το βρίζανε χώρο μια ολόκληρη κερκίδα. Ο Βελίδης πάντα έτρωγε τέτοια γκολ. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακός, εγώ δεν είπα ότι τίποτα. Για την ηλικία σου, δεν υπήρχε τίποτα. Είσαι σουφιά μεγάλη. Όχι, ρε! Μα εγώ δεν έχω πει ότι δεν είναι καλό τερματοφύλακα. Προσπαθώ να με παρεξηγήσει, Θόδωρε. Η γλώσσα σου θα πεθάνει, θα πας από φαρμάκι τώρα. Μπράβο, Θόδωρε, γιατί εγώ τον είχα μικρίνει. Είπα ότι ήταν αυτό που έδωσε τον νηπτήρα στον Πόντιο Πιλάτο για να πει τα χέρια του. Τι πτυσσόμενο είμαι που είπε και ο τέτοιο. Πτυσσόμενο. Συμμαθητή, είπαμε του Ραμσί του Β, του Τουταχαμών. Τι βλάκα. Τον άρεσε, Γιώργο. Έξυπνο. Έλα, ρε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να κλείσω για τον Ολυμπιακό. Αν ήμουν εγώ, παιδιά, προπονητής ο Μαρτίνης του Ολυμπιακού, θα είχα πάρει ένα δίκανο και θα τους κυνηγούσα όλους. Γιατί, πρώτον, δείχνει η διοίκησή μου ότι φοβάται και όταν προσπαθεί με τους χίλιους μύριους τρόπους να πάρει το μάτι στην αποπίσω, καταλαβαίνουν οι παίκτες αυτομάτως, γιατί δεν είναι χαζοί, και αυτοί διαβάζουν, και αυτοί μπαίνουν σε site, και αυτοί ενημερώνονται, έχουν φίλους, social media κτλ. Ότι δεν τους εμπιστεύεται. Δηλαδή παικτικά καταλαβαίνει ο παίκτης του Ολυμπιακού ότι η διοίκησή του δεν τον εμπιστεύεται να πάρει το πρωτάθλημα και προσπαθεί να το πάρει στο αλλιώς. Οπότε αυτομάτως μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο θεωρεί ότι είναι κατώτερος σε αυτόν. Και επειδή πολύ ψηλώσαν, θα πρέπει εμένα αντί για να με βάλει, να με αφήσει να παίξω αντιποδόσφαιρο όπως θέλω να το στήσω το παιχνίδι, θα πρέπει να παίξω ανοιχτά, να πάω να βγω στον ΠΑΟΚ, να με βρει ανοιχτό με το Σεμέδο και το Άλτο Κλάρκ τον Παπαδόπουλο και να με κάνει σιρωτήρι. Αυτό εδώ έτσι για μια σημείωση, γιατί έτσι είναι. Okay. Λοιπόν, και η τελευταία ατάκα, όχι πορκίτο, θα κλείνουμε από εδώ και πέρα, λευτεριά στον Κόκκι, έτσι. Λευτεριά στον Κόκκι. Καληνύχτα. Γεια σου, γεια σου εδώ. Καλά, ειδικά σας όλοι οι παίκτες σας τέτοιοι ήταν του Παρθεναγωγείου. Συγγνώμη, τελευταίο φίλο, ναι, πες. Δεν ήταν ούτε σαν τον Ρόι Τάρπλεϊ, ούτε σαν τον Μισούνοφ, ούτε σαν τον Κόκκι.
Πάρα πολλοί φίλοι. Επαγγελματίες αθλητές. Πάρα πολλοί φίλοι έχουν στείλει μήνυμα για τα πιθάρια. Και μου ζήτησε ο Ανδρέας, μου λέει: πες, Ζάχο, λέει, γιατί. Θα το πω. Ο φίλος ο Γιάννης, ο φίλος ο Ανδρέας. Έχει κίνηση. Ο φίλος ο Γιώργος, ο Παναγιώτης, ο Θεοφάνης, η Μαγδαληνή, ο Βασίλης. Τρώνε καλά όλοι αυτοί. Ο Χρήστος, ο άλλος Χρήστος, ο Λουκάς. Γίνεται ένα χαμό. Πες τον τρόπο, κάτσε να πάρουμε το φίλο. Αν περίμενε ο φίλος, να πάρουμε το φίλο. Δεν περίμενε, λογικό. Λοιπόν, πες. Σήμερα υπάρχει δωράκλα. Για άλλα 25 λεπτά έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τραπέζι 6 ατόμων. Να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να περάσετε πανέμορφα με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Παρασκευή ή Σάββατο, αυτή την Παρασκευή ή αυτό το Σάββατο, στην οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στο Ρετζίκι. Στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Όλοι το ξέρετε που είναι. Ένας φανταστικός χώρος με υπέροχα εδέσματα, με special κρεατικά, με φανταστικό χώρο. Τι πες μου. Όχι. Λέω αν κερδίσει, λέω αν έστελνε ο Θόδωρος, τώρα πήρε τηλέφωνο, ναι, και κέρδιζε. Ναι. Γιατί μου λες ότι τρώει για 6 άτομα μόνος και θα πήγαινε. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Το τραπέζι, παιδιά, είναι τουλάχιστον 150 ευρώ έχει αξία. Να ξέρετε. 6 άτομα τα είναι, βέβαια. Όσοι θέλετε και όσοι φίλοι και όσες φίλες θέλετε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση, πληκτρολογήστε. FM. Αφήστε ένα κενό, γράψτε τη λέξη Πιθάρια, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54526. Τόσο απλό, επαναλαμβάνω. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Πιθάρια, αποστολή στο 54526. 11 παρά 2 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι, παρά 5, παρά 3 λοιπόν, θα πούμε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια και πάλι δικό σας. Καλή είναι η Maiden, αλλά έχουμε 20 λεπτάκια ακόμη εκπομπής, οπότε πάμε να ακούσετε κάτι σημαντικό από τον Τάσο και θα πάρουμε και τις γραμμές στο 23-10-287 και 3 οκτάρια. Κοντά μας είναι το κομμωτήριο ανανέωση και που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα από τα χρυσά χεράκια της σύνδυνας της Πόπης που σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο και τη σύζυγο και τα παιδάκια σας μόνο με 5 ευρουλάκια. Μούση φαντάζομαι στο κομμωτήριο, φυσικά. Ωραία, γουστάρω. Ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες στο κομμωτήριο Ανανέωση, το οποίο βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στο Κεφυράκι των Μετέωρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616, 2310-616-999, να ανανεωθείτε οικονομικά. Εδώ ήταν και το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο Κλική Δισάκ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα αυτά τα βρίσκει στο πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο Κλική Δισάκ, στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Κεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να παραγγείλετε και το πετρελαίο σας, το οποίο είναι και ποιοτικό και θα το πάρετε στην καλύτερη τιμή της αγοράς, στο 2310-611-256. Σημειώστε 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, FM κενό Πιθάρια, ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Έτσι, παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση, παρά 3 παρά 6 ατόμων. 6 ατόμων, έτσι, 150 ευρώ. 150 ευρώ φαγοπότη. Με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα Παρασκευή ή Σάββατο. Όποια οπότε, μέρα διαλέξετε εσείς με την παρέα σας. Θα πάρει τηλέφωνο στα Πιθάρια, θα πούμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε ήδη γραμμές. Πάμε στις γραμμές να τις ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, έλα φίλε, στον αέρα είσαι. Έλα, καλησπέρα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αριστίδης είμαι, πριν, τι κάνετε. Γεια σου, έλα, Αριστίδη. Έλα, φίλε μου. Θα πας στο ΑΕΚ Άρης. Στο ΑΕΚ Άρης, όχι, δεν θα πάω. Γιατί? Δεν θα πάω, γιατί δουλεύω. Πού δουλεύεις? Κυριακή. Κυριακή, ναι. Κυριακή, ναι. Μαύρα δουλεύεις. Όχι, όχι, στην υπηρεσία. Υπηρεσία σου λέει. Υπηρεσία τι πει. Δεν χρειάζεται να πει υπηρεσία. Σταμάτα βρε κατσίκι, μιλήσω. Δεν χρειάζεται. Αστυνομικό είναι μωρέ. Όχι, υπηρεσία σου λέει. Τι υπηρεσία να έχει. Μπορεί να είναι στην πυροσβεστική, ρε φίλε. Μπορεί να είναι στο ΕΚΑΒ. Τι υπηρεσία έχει. Υπηρεσία εννοείται. Α, τι είδε. Και εγώ υπηρεσία είμαι, ρε φίλε, και είμαι στην ίδρυυση. Δεν είμαι μπάτσο, ξέρω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Έχει δίκιο. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε. Τι είστε εσεί, Αργανή. Όχι, έχει δίκιο. Μπορεί να μην έχει δίκιο τώρα το καρτούν. Αυτό το κομμάτι. Έχει ένα μικρό δίκιο. Κάθε τσικνοπέμπτη έχει δίκιο. Τσικνοπέμπτη έχει δίκιο. Έχω πάθει με τον Όμπραξ απέναντι. Και δίκιο έχει ότι στην Νεάπολη έχουν χρόνια ίντερνετ, ρε φίλε.
Έχουν χρόνια, δεν το ξέρω, φίλε. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Τη βάτσα του ανέβλεπες. Εγώ ξέρω. Αυτό ξέρει. Πήρε μαθήματα γι' αυτό. Η Αργιανή είναι χειρότερη. Ξέρεις, γιατί φέτος ήρθε η Αργιανή είναι χειρότερη, γιατί φέτος ήρθε η Μαλαματίνα και δεν ξέρω πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Δεν ξανακούμπησα εγώ. Άρης Ρετσίνα Μαλαματίνα. Είναι έκλεισε τώρα που δεν την ακούμπησε, εσύ έκλεισε το εργοστάσιο. Εγώ δεν σου είπα. Άσε το, ας μην κάνουμε. Έλα ρε. Θα δούμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Παίρνουμε τη Μαλαματίνα και λέμε τι είναι αυτό τώρα. Πώς ανοίγει, τι πίνετε, τι κάνει. Δεν ρωτάτε μας. Εδώ οι άνθρωποι μαύρη μπουστάρδα κάνανε. Μαύρη μπουστάρδα λέει για να μην δεν μπορούμε τίποτα κίτρινο. Τα κόκκινα τα μπορούν όμως. Φίλε, εμείς ποτέ όμως. Μαύρη μπουστάρδα. Το κάνανε. Κέτσα που. Κέτσα μια χαρά είναι. Επειδή εσείς κάτω, κάποια χρόνια στην τηλεοπτική Μαρμίτα όταν κάναμε, αν έπαιρνε διαρκεία στον Άρη και ήταν, σου δίνανε υποσχετική για κατσίκι το Πάσχα. Τι λες. Ναι, όντως. Να σου πω, Τάσο, μην πιάνεις τα διαρχεία, γιατί πονάει τώρα αυτό το θέμα. Έχετε παρελθόν ένοχο εκεί πέρα. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ με τα διαρχεία. Τι λες, δε φίλε. Φίλε, με τα 21.000 έχουμε ένοχο. Καλά, σε αυτά τα 21.000 έπαιρναν κανένα 2-3.000 πολιτικοί. Όχι, δεν λέω για φέτος. Παλιά τα πέρανε. Κάποιος τα έπαιρνε με τα φορτηγά. Τι εννοείς, τον Τζοχατζόπουλο. Ναι. Όλοι ήσασταν, ξέρατε, πού το ξέρατε και ο ίδιος το είπε, ρε. Ο ίδιος σε συνέντευξη το είπε. Ακούστε λίγο, ρε παιδιά. Τι είπε συνέντευξη, τι έπαιρνα εγώ με τα φορτηγά. Ναι, βέβαια. Ότι... Μου είπανε, λέει, ότι πρέπει να πάρνω, λέει, να δίνω διαρκείας. Ναι, πόσα. Είπε καμιά 1500 δεν έπαιρνε. 1500 διαρκείας. Δηλαδή... Ναι, εντάξει, όταν λέμε φορτηγά, εντάξει, εισαγωγικά το φορτηγό. Έτσι. Φορτηγό τώρα έκανε πλάκα. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, αντικειμενικά. Και όχι, δεν έχει λαό ο ΠΑΟΚ να πάρει διαρκεία. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη οικονομικά. Όχι, ρε φίλε, σου λέμε τι είχε ο άνθρωπο. Άκου λίγο να μάθει. Εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο ότι είχαμε ανάγκη από χρήματα. Το ξέρει και το παραλαλό καρτσίκι. Αυτό είπαμε. Αυτό λέω, ρε φίλε, δεν λέω κάτι άλλο. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ, σε όποια κατάσταση και να είναι, θα είχε θέμα με το να πάρει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ διαρκείας ή θα χρειαζόταν οποιοδήποτε πολιτικό. Αλλά είναι, δεν σου είπαμε αυτό, αλλά ήταν μια βοήθεια σου έδινε. Όπως μια πραγματικότητα βοήθεια, σου είπα, ρε, βοήθεια δεν έλεγε προηγουμένως. Δεκτό, αν και δεν το ξέρω το θέμα, πραγματικά. Ναι, ο ίδιος το έχει πει σε συνέντευξη. Δεν ξέρει, φίλε. Ο ίδιος μπορεί να το έλεγε για πολιτικούς σκοπούς. Δεν θα βρισκόντουσαν 1500 ΠΑΟΚτσίδες να πάρουν τα διαρκείας. Κάτι σοβαρολογούμε τώρα. Ρε Καρτάσια, μια πραγματικότητα είπα. Δεν είπα ότι ούτε ο λαός δεν έχει λαό ΠΑΟΚ. Πραγματικότητα την ξέρει μόνο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Δεν πρέπει να την ξέρουμε. Εσύ μια δήλωση ενός ανθρώπου είπα. Εντάξει, δεν μπορεί να λένε. Όπως και μια πραγματικότητα είναι όταν επιβουλευτούχοι ήταν να πέσετε στο 10 που ήσταν, όχι να πέσετε το 10, είχατε 700 εισιτήρια. Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει λάθος. Βέβαια, από την αντιπέρα, από την άλλη μεριά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τις λίγες ομάδες που ούτε αφημία άλλαξε, ούτε ονομασία άλλαξε, ούτε σε κάποιο άλλο άρθρο μπήκε για να μπιστολιάσει τους εργαζομένους και να μην δώσει φράγκο σε αυτούς που γροστούσε. Και είναι η μόνη ομάδα, νομίζω, αν κάνω λάθος τη διορθώστε. Του κουρέψαν 30 εκατομμύρια όμως, εντάξει. Είναι η μόνη ομάδα. Αυτό που θα πω είναι λάθος η απάντησή σας που τη δίνετε πριν ολοκληρώσει την πρότασή μου. Για πες μας. Είναι η μόνη ομάδα που πλήρωσε το πρωτογενής σωστό χρέος. Πρωτογενές κεφάλαιο. Χρέος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το κεφάλαιο κεφάλαιο χρέος. Ναι. Αλλά, θα ήθελα. Μισό δευτερόλεπτο, Αριστείδη μου. Επειδή χρωστάει και ο Ολυμπιακός, χρωστάει και ο Παναθηναϊκός, χρωστάει και ο Άρης και η ΑΕΚ και ο Ηράκλης, θα ήθελα μία από αυτές τις ομάδες ο πρόεδρός της να βγει να πληρώσει το πρωτογενές χρέος. Έτσι. Το χρέος, εγώ δεν θα πω προς αυτή τη στιγμή. Σωστό. Έτσι, να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ιωάννη Σαββίδη. Και σε εμάς να γίνει. Και τότε να βγούμε τα πούμε, έτσι. Γιατί κάποιος έγινε, κάποιες άλλες ομάδες έγινε νέος Πανιώνιος. Εντάξει, κάποιες άλλες ομάδες έγινε ΑΕΚ 2014. Κάποιες άλλες ομάδες έγιναν ο Άρης. Ο Άρης ήταν πάντα. Ο Άρης ήταν πάντα. Εντάξει. Το καταστατικό, άμα θες να στο ποστάρω. Ήταν πάντα ο Άρης. Ο Άρης, το καταστατικό του Άρη το 1914, δυστυχώς για σας λέει ο Άρης. Ο Άρης. Δυστυχώς λέει. Δυστυχώς για σας. Και γιατί το. Ο Άρης λεγόταν τότε. Γιατί η βαθμολογία δεν λέει ο Άρης. Τι να πει ο Άρης, Άρης λέει. Ρε φίλε, δεν λέει Άρης. Καλά, ρε φίλε. Γιατί δεν λέει Χαλκιδόνα και λέει Ατρόμητο. Τι ήταν αυτό μαζί. Αγόρι μου γλυκό, πώς είναι η επίσημη. Τον Ηρακλή, γιατί τον έλεγε Ηρακλή. Η επίσημη ονομασία της ομάδας σας πώς είναι. Εμάς ο Άρης. Πανθεσσαλονίκη. Ο Άρης. Αθλητικό όμιλο του Τρυπέντων. Ο Άρης. Γιατί δεν γράφει. Ο Άρης. Να σου λέω ρε, γιατί δεν γράφει στη φανέλα σας ο Άρης. Και το κουστόρμο ο Άρης. Να σας έχουμε με άρθρο. Το Άρης. Το άρθρο. Γιατί με τα άρθρα θα μας πείτε εσύ πώς θα γράφουμε τη φανέλα μας. Τα άρθρα τα πάτε καλά. Άμα θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Θα μας πεις τι θα γράψει φανέλα. Άμα θέλετε γράφει και Ολυμπιακός. Α, μπράβο, έτσι, όπως το είχατε εσείς. Έλα ρε Σίδρα, κατεβάσε λίγο τους φίλους. Στην βαθμολογία. Για καυγάδες είναι αυτούς, έλα γόρι μου. Που τους ανέβασε, θα τους κατεβάσει τώρα. Αν ήμασταν στην Αθήνα. Ρετάζω, στην βαθμολογία γράφει Παναθηναϊκός. Δες να γράφει και ας πούμε στη βαθμολογία της Super League ο Παθεσσαλονίκιος. Καλά σε λέει. Γιατί δεν λέει ο Παθεσσαλονίκιος αθλητικός ομάδα. Γιατί δεν γράφει Παθεσσαλονίκιος και γράφει ΠΑΟΚ. Με τον τρόπο που σκέφτεστε. Ναι, γι' αυτό είμαστε 50 χρόνια αντί. Με το δικό σου τρόπο. Δεν θα πάτε ποτέ μπροστά. Να σε καλά. Εσύ με το δικό σου τρόπο σου μιλάω τώρα. Να σε καλά που θέλεις να πάμε μπροστά. Εγώ γράφω τα αρχικά από αυτό που σημαίνει ΠΑΟΚ. Το ίδιο έτσι. Να σου λίγο Γιώργο. Παναθηναϊκός αθλητικός όμιλος λέει. Αλλά το γράφουν Παναθηναϊκός. Λοιπόν, άρε, άστα αυτά τώρα. Πες αυτά που θέλεις να πες. Άστο, γιατί το πήγαμε. Τι να πει, τώρα το μπερδεύσε. Κάνετε το κεφάλι. Ακόμα το γράφουν όμικρο σίγμα φιπί. Έλα, πάμε. Αν ήμασταν στη Χαβούζα, θα μας είχε συλλάβει. Εγώ στο λέω. Καλά. Πιθανότατα. Πιθανότατα. Δεν θα συλλάβω. Με μπερδέψατε με κάποιον. Έλα, πες για τον μπάσκετ. Κλείσε με τον μπάσκετ. Σε ρουφιάνεψε ο άνθρωπος. Δεν το ξέρω το παιδί. Εγώ όταν ακούω υπηρεσία μου έρχεται στο μυαλό αστυνομικός. Έχεις δίκιο κάποιος αυτά που λέει. Υπηρεσία μπαίνει και ο φούρναρης. Υπηρεσία, δηλαδή αν τον πει στο φούρναρη που θα πει στο φούρνο πάω. Δεν θα πει υπηρεσία. Τι υπηρεσία δεν είναι. Στο ψώνιο πρέπει να είναι. Στην πυροσβεστική δεν παίρνει υπηρεσία. Σωστό. Ε? Στο ελληνικό δεν παίρνει υπηρεσία. Και αυτή η σώματα ασφαλεία. Στο ελληνικό δεν παίρνει υπηρεσία. Και αυτή η σώματα ασφαλεία. Σώματα ανασφάλεια. Παιδιά πήραν άνθρωπο να μιλήσει. Υπηρεσία συνήθω λένε οι πυροσβέστε, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, ακόμα και αυτοί που δουλεύουν στο νερό. Ναι, βέβαια. Νοσοκομιακή. Ε, ώρα σου λέω πε για τον Άρη, εσύ το νερό λε. Πε για το πέφτουμε με τον Γουλιέλμο τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ρε φίλε αυτό το άξι πες μου συνωμοσιολόγο, πες με καχύποπτο. Για πες. Ε, φίλε, προσπαθούν να μικρύνουν την οντότητα του Άρη του μπάσκετ όπως κάνανε ένα καιρό και στον Άρη στο ποδόσφαιρο που το πετύχαν ως ένα σημείο, έτσι. Τώρα αρχίζει ο Άρης πάλι παίρνει τα πάνω του. Σαν οντότητα μιλάω, προσπαθούν τώρα πιάσα το μπάσκετ του Άρη. Δηλαδή, είναι αλήθεια αυτό, ότι η δεύτερη χρονιά θα καθιερωθεί στην Α Εθνική είναι τα πάνω σου βέβαια. Είναι μια αλήθεια. Ναι, μια και αυτό ακόμα. Εγώ δεν το γελάω και δεν το κοροϊδεύω. Τι που το γελάω, εγώ το σοβαρά το λέω. Μια μονιμότητα του Άρη στο ποδόσφαιρο είναι φυσικά είναι, παίρνει τα πάνω του έτσι. Γιατί τον είχαν βάλει πολύ καιρό και πολλά χρόνια στο στόχαστρο. Βέβαια ο Άρης σαν περήφανο σωματείο που είναι και σαν περήφανο λαό που έχει, πέσαμε και δεν γλύψαμε κανέναν. Και δεν φιλήσαμε κατουρημένες ποδιές, δεν παρακαλέσαμε κανέναν. Σε σχέση με κάτι άλλο που θα κάνανε κάποτε. Έτσι, είμαστε περήφανοι και λέμε θα πέσουμε γιατί είμαστε αυτό το σωματείο. Αλλά και του πιάσαν τον μπάσκετ τώρα φίλε. Εγώ αυτό πιστεύω. Για τον μπάσκετ που λες, εγώ ξέρω να πω ότι πιο πολύ κινητοποίηση είχατε τότε με τον Καρακίτσιο. Πολύ περισσότερη κινητοποίηση είχατε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Οκ. Όχι, Αριστερή. Θα τα πούμε, φίλε μου. Θα τα γεια πούμε. Σου, Αριστερή. Γεια σου, Αριστερή. Γενικά, ο κόσμος είναι σε μια φάση που έχει άλλα προβλήματα. Το έχουμε ξαναπεί. Αργείς, και ουέ και άλλη μόνο. Με ρισοκόμε, αλλά το λες το εύστοχο, ρε σκύλε. Το έχεις. Το έχεις με το ράδιο, μπράβο. Αργείς, αλλά την πετάς την. Όταν τον αφήνεις κάθε τρία τέταρτα να αρθρώνει μια λέξη. Ξέρεις ότι εξαιτίας μου παραλίγο τρέχεις να πάθαινε ανακοπή. Γιατί τι. Κάναμε εκπομπή μια φορά. Εγώ, ο Τρέγες και το άλλο το παλικάρι, ο Στέλιος. Και βάζει γκολ εναντίον του Ολυμπιακού ή τότε να βγει και βάλει γκολ. Όχι, όχι. Μπάγκερ. Η Μπάγκερ. Και εκεί που μιλούσε ο Τρέγες, εγώ έλεγα το μάτς. Ναι, ήταν 0. Είχα πάθει. Έλεπε εσύ. Τώρα πήγα κανένα μήνα. Είχα πάθει ένα μήνυμα εγκεφαλικό. Γιατί πήγαινε ο Ολυμπιακός για ρετήσει. Όχι εγώ. Εγώ δεν κόντεψα να πάθω. Εγώ έπαθα ένα αυτοκίνητο. Του καρδιακό πάρει να ουρλιάζω. Αυτοί που ήταν στο αυτοκίνητο και οδηγούσαν. Θα πάνε. Τουλάχιστον 5 πρέπει να τράκανε. Ναι, κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το καταλαβαίνω. Εμένα τα γελιά και τα πήγαν μια. Το ξέρω. Θολώσαν ταυτόχρονα και τα δύο. Κάτι πάρει τι γραμμέ. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα παιδιά. Τάσο καλησπέρα ρε. Γεια σου. Καλησπέρα και στην παρέα. Για χαρά. Καλησπέρα. Γεια σου λέ. Ναι. Τάσο, μ' αρέσει που λέτε για χρέη, για παγωμένα που ο Ιβάν πλήρωσε κασέρι τα 11 τόσο. Δεν τα πλήρωσε ρε φίλε. Και δεν πλήρωσε τα παγωμένα, τα τοκοχρεωλήσια. Ποια παγωμένα μπορεί μου γλυκό. Τα τοκοχρεωλήσια ρε. Δεν υπάρχουν τοκοχρεωλήσια αδερφέ. Γιατί να τα δεν υπάρχουν. Να σου εξηγήσω. Και εδώ ακούς σήμερα ξεκατηνιάσματα κάτω στον Πειραιά. Ο ένας χρεώνει τον άλλον, ο ένας χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ τη χαλά, τον Κόκαλη, ότι πήρε δουλειές και αυτά. Λες και αυτός ο Μπούλης τώρα σε 4 μήνες δεν πάνε να του πασάρουν τη Φόρντ με 300 εκατομμύρια. Δεν κάναν ολόκληρη, δεν διώξαν ολόκληρη η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τιθάνου για να περάσει τη διανομή τύπου που είναι αποκλειστικά σε αυτό.
κάτω στο λιμάνι, σε αυτό το σομπούλι. Δεν πάνε να του χαρίσουν τώρα τα χρέη από το, από το Καραϊσκάκι. Λες και δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία με όλα του τα μέσα, με βήματα, με νέα, με παραπολιτικά, με το καρφί, με το ουάν. Χίλια δυο. Σε λίγο θα πάρει και το Sky του Αλαφούζου που ήταν παραθυναϊκός, παραθυναϊκό κανάλι, σε λίγο θα πάρει και αυτό. Ναι, και χρεώνει τώρα τον Κόκαλη ότι έπαιρνε δουλειές. Τέλος πάντων, αυτά τα άσο επίσης πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε σαν ομάδα, ναι. Να πάμε να τους καθαρίσουμε την άλλη Κυριακή και να τελειώνει το πανηγύρι. Δηλαδή, τόσο θράσος, τόσο αλητία, τόσο να θέλουν να ρίξουν με πραξικόπημα την ΕΠΟ τώρα στους επόμενους μήνες, τώρα που θα είναι στο τελείωμα του πρωταθλήματος. Να θέλουν να φάνε τον Περέιρα, γιατί Τάσο, μπορείς να μου πεις. Γιατί δεν βάζει κάθε τον μέρα, κύριο Κουμπαράκη και την παρέα του. Δεν βάζει, θα σου δώσω εγώ καλού, θες να σου δώσω εγώ μερικούς λόγους. Τους Δημητρόπουλους, τους Πάπη, τους Ζωγράφους. Θα τους λέω έναν έναν. Παπαχίτσιος. Τους Φινοκαλιώτηδες. Φινοκαλιώτης, Τσαγκαράκης. Τσαγκαράκηδες, είναι και ο γιος του τώρα. Είναι και ο γιος του. Έπαιξε με τον Άρη και τον έδωσε και δύο πέναλτι τον Άρη. Ναι, εκεί με τη Λαμία, με τον Πανετολικό. Δύο πέναλτι. Τάσο, σας άκουγα και για τον μπάσκετ λίγο. Σας άκουγα τώρα, λέτε κινδυνεύω, πάω και αυτά. Τάσο, η μεγάλη ομάδα του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Και που είναι ο ΠΑΟΚ, δεν σ' ακούω να κάνεις σχόλιο. Δεν σ' άκουσα τι είπες. Ναι, δεν πρόκειται ρε Τάσο. Ναι. Στα χειρότερα έτσι όπως είναι με το Χαραλαμπίδι, η ομάδα πάλι ψιλοβρήκε τα πάνω της. Ναι. Το ρέθινο να το καθαρίσει στο τέλος πάλι όπως είναι στις εσύ, εξάδα, οχτάδα θα είναι. Δηλαδή στις χειρότερα... Ποιος θα μπει εξάδα, οχτάδα? Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδινεύσει. Εξάδα, οχτάδα θα είναι στο τέλος. Αυτά τα χάλια για να κερδίσει Σαραγώσα με 10 πόντους. Δεν είναι τυχαία πράγματα εδώ τώρα. Όσο και χάλια. Η Σαραγώσα, ρε φίλε, το 2012 δημιουργήθηκε αυτή η Σαραγώσα. Τόσο σοβαρό λόγο. Τρίτη είναι στην Ισπανία, ρε φίλε, αυτή η ομάδα. Θες να μιλήσουμε για το budget που έχει αυτή η ομάδα. Στάσου λίγο, ρε. Στάσου λίγο, ρε. Σαρδελό μου είπε, περίμενε. Ο Χρήστο είπε, ναι, περίμενε. Θες να μιλήσουμε, Γιώργο, για το budget που έχει αυτή η ομάδα και που παίξαμε πριν τη πώ τη λέγαμε. Παίξαμε και με την άλλη την Ουγγρική και μα διασύραμε. Ωραία, ρε φίλε, με την Ουγγρική. Δεν σημαίνει κάτι για μένα αυτό. Με την Ουγγρική, άκουσε λίγο γι' αυτό. Τέσσερι από του έξι προκρίνονται από αυτό το νόμο. Δεν σημαίνει κάτι. Τεκμηριώνω κάτι. Είπα ότι όσο θα προχωράει και θα περνάει ο χρόνο, αυτή η ομάδα θα δένει. Γιατί δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ημέρες και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι δεν θα κινδυνεύσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δέκατος. Άλλο το έκτος όμως που λέει ο φίλος. Έτσι έχει τεράστια διαφορά. Εξάδα οχτάδα είπε. Ναι. Εξάδα οχτάδα δεν είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ, αλλά οι Ηρακλήδες και οι Άριδες θα κινδυνεύσουν. Έγινε αδερφέ. Και το πιο πιθανό είναι να φουντάρουν και οι ίδιοι, αν όχι ο Άρη. Ο Άρης καλά σίγουρα είναι. Σίγουρος είναι μόνο ο θάνατος και η φορεία, Καρτάση. Σίγουρος είναι ρε Τάσος, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα ακούω τώρα, λιάδο, πώς λένε αυτούς, Γουλιέλμος. Γουλιέλμος, τώρα. Ναι. Και κακώς ασχολούμαστε. Αλλά Τάσο, γερά, δυνατά και στο ποδόσφαιρο πάνω τους καθαρίσουμε και όλα τα άλλα είναι μπασκετάκια. Τη Λάρισα να κερδίσουμε πρώτα. Εντάξει, εννοείται. Αν δεν είσαι καλά, Χριστέ. Γεια σου, Αγορίνα. Πάντως, το τελευταίο. Πάντως, εκεί που είπε τη μεγάλη ομάδα της πόλης μας στο μπάσκετ, τον ΠΑΟΚ, πιστεύω γέλασε. Και το παράλληλο κάτσε εκεί. Έπεσε ο φίλος. Εντάξει. Είπαμε, κατάλαβα ποιος φίλος είναι, οπότε δεν μπήκα στη συζήτηση, οπότε δεν χρειαζόταν από κάτι. Λοιπόν, έχουμε παρά τέσσερα είναι τάσο. Να βγει ένας φίλος να μας κάνει την κλήρωση. Ναι, 23-12-87 για 3 οχτάρια, ένας φίλος. Για τα πιθάρια, έτσι. Για να μην νομίζουμε ότι... Για τραπέζι 6 ατόμων, ας μας πάρει ένας φίλος. 23-12-87 και 3 οχτάρια να μας κάνει την κλήρωση. Ναι, ο φίλος ο Θοδωρής από τη Γερμανία λέει, ξέχασα να πω το Ζάχο. Ναι. Ότι η Ξηροκλίνη είναι πολύ ωραίο μέρος, μόνο για να ξεφορτωθείς κανένα πτώμα. Ποιος το λέει αυτό? Ευάερο και Βίλιο. Ορκίτο, Θόδωρος. Γερμανία. Θόδωρος. Ναι, ναι. Αυτός πού μένει εκεί, ρε. στη Γερμανία, πού μένει, για πες μας. Πού μένει. Στο Μαϊάμι της Γερμανίας, πού μένει, ρε βλάχο. Σε κράζει ο άλλος μόνος που σε υπερασπίζομαι εγώ και λες τέτοια πράγματα. Καλά μεταξύ μας τώρα και Ξηροκρίνη ρε φίλε, yeah. Δηλαδή εντάξει. Εγώ τι είπα ότι είναι το Παρίσι Ξηροκρίνη, ο άλλος είναι στην Νάπολη. Και λες ότι είσαι και στο κέντρο, εντάξει τώρα. Θα πάρει να κάνεις τηλέφωνο, να κάνουμε την κλήρωση. Δεν είμαι το κέντρο. Το κέντρο της πόλης πού είναι? Πού είναι το κέντρο της πόλης? Το κέντρο της πόλης. Βαρδάρι. Α, μπράβο. Άρα πιο κοντά. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω. Το Βαρδάρι, τώρα ανάλογα πώς το πας. Και Αριστοτέλος μπορείς να πεις ότι είναι. Ναι, όχι, είναι κέντρο, αλλά θέλω να σου πω. Το κέντρο εννοώ από εκεί που ξεκινάει χιλιομετρική μέτρηση της κάθε πόλης. Μηδέν λέει εδώ πέρα.
Εντάξει, αυτό είναι το κέντρο. Τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη, αν σε 20 χρόνια η Θεσσαλονίκη φτάσει μέχρι το μεσημέρι το χωριό, τι θα λέμε δηλαδή, ότι είναι η Καλαμαριά το κέντρο της πόλης? Κοίταξε, τι είναι αυτό δηλαδή, τι λογική είναι αυτή? Χιλιομετρική μέτρηση όταν ξεκίνησε εδώ στην πόλη, ναι, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Γιατί δεν υπήρχαν τα περίχωρα που έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, ναι, τώρα. Δεν θα αλλάξει χιλιομετρική. Τώρα πλέον Περαία, Μπαξίσα, Γιατριά, δεν θεωρείται Θεσσαλονίκη. Ναι, πλέον. Τρίλοφος. Πώς λέγεται τώρα. Μέχρι την Περαία αυτά στη Θεσσαλονίκη, σου λέω. Θα αλλάξει το μηδέν τη πόλη του Πλαγιάρη. Δεν με απαντά όμω. Φτάνει μέχρι την Περαία. Δεν αλλάζει, ρε. Το μηδέν εδώ θα είναι, στο Βαρδάρι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ευλάξ. Θα αλλάξει. Ευλάξ. Εγώ είμαι Ευλάξ, ρε. Καρτούνο, κάρτουνο. Χαίρετα το IQ ραδικιού. Αν είναι τρελοκομείο. Ναι. Φτάνει η Θεσσαλονίκη μέχρι την Αγία Τριάδα. Έχουμε γράψει από μηχανή. Όπα, έλα, ώρα και κλήρωση. Θα είναι το κέντρο του Βαρδάρι. Φυσικά, δεν θα αλλάξει. Άρα το άλλο κέντρο πρέπει να είναι Λάρισα. Τι λες, ρε, εγώ για τη χιλιομετρική σου είπα μέτρηση τη πόλη. Το χαζό είναι, δεν λέει. Δεν καταλαβαίνει, εντάξει. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχουν να πάρουν τίτλο τόσα χρόνια. Τι λες, βρε βλάχο. Άκου και τι λες, βρε βλάχο. Έλα, πα στο φίλο, πα στο φίλο. Άντε. Πα στο φίλο. Έλα, φίλε, κάνε εδώ στο βλάχο την κλήρωση. Τι κάνουμε, μαγιέ. Γεια σου, Νάτος, καλώς τον. Γεια σου, φίλε. Τι να πει. Καλά είμαστε. Σα πήρα για την κλήρωση και για να πω και για τα νέα το. Ποιο ξεκόλαζε. Που είπε ο φίλο μα ο Ζάχο. Ο Παμπρίζα. Ο Παμπρίζα. Ξεκόλαζε. Παμπρίζα. Φαντάζομαι. Ζαλίστηκε. Με έχει τσατίσει εδώ αυτό το καρτούν. Θα αλλάξει, λέει, χιλιομετρικό. Το μηδέν θα αλλάξει. Πώ θα αλλάξει, ρε βλάχο. Εκεί στην πειραρία έτσι όπω θα είναι αυτό, ρε φίλο. Ακού την αλήθεια εδώ πέρα, τσατίζεσαι. Α, την ακού. Στην πειραρία. Πε να πει ο Κώστα αν μπορεί να αλλάξει χιλιομετρικό το μηδέν τη πόλη. Αν μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει αυτό. Πώς θα αλλάξει αυτό του λέω, όχι μου λέει. Άμα πάει λέει εκεί θα είναι το μηδέν, θα είναι το μηδέν πάντα. Η άποψη του Τρέγια είναι τεκμηριωμένη. Είπα. Ναι, άσε να μιλήσει. Καταρχήν κάνε την κλήρωση λίγο, ρε φίλε μου. Πες λίγο να ψάχνω. Πες ένα νούμερο από το 1 στο 34. Το 4. Το 3 ήθελε να πει, είπε το 4. Μιλήστε εσύ να βγω το 4. Έλα, ρε φίλε, πάμε. Τζάχο. Χωρίς παρεξήγηση τώρα. Εγώ δεν θα πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Αλλά επειδή είπες ότι γέλασε και το παρδαλό κατσίκι. Είπε ρε φίλο άλλο. Μεγάλη ομάδα της πόλης. Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ δεν είπα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ιστορία και τίτλους. Προς Θεού. Δεν είπα τίποτα. Αλλά μα λέει η μεγάλη ομάδα λέει της πόλης ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω ότι θέλει να τσιγκλίσει. Αλλά ρε φίλε. Εντάξει. Για το τσιγκλίσμα. Εντάξει. Απλώς πες μας λίγο και πόσα παρδαλά κατσίκια γελάνε όταν ακούγαμε να λέτε. Το αφεντικό της πόλης είναι ο Άρης. Καλά ρε φίλε, αυτό είναι εντάξει. Άλλο, κοίτα, άλλο όταν λες κάτι. Εκεί δεν γελάνε παρδαλά κατσίκια. Το αφεντικό της πόλης πώς το εννοούς? Σε άλλες κατηγορίες εννοούς. Όταν ερχόταν με το εικόνισμα του Μπάγεβιτς ο Μπουγάτσας, να πούμε στην Μαρμίτα και μας είχε φορούσε την πλούζα το αφεντικό της πόλης και πουλούσε την τρελίτσα τότε. Εντάξει. Τότε ήμασταν στο ίδιο επίπεδο πάνω κάτω αγωνιστικό. Ναι, αλλά το σύνθημα δεν βλέπουμε να πάβετε να το λέτε. Ποιο? Που δεν είσαι στο ίδιο επίπεδο. Τώρα δεν είμαστε, όχι, τώρα δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Αλλά η θύρα 3 το φωνάζει το αφεντικό της πόλης. Δεν έχω ακούσει. Αν φωνάζει το αφεντικό της πόλης. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν είμαι, εντάξει. Μπορεί να λέει οπαδικά ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν είμαι στο συμπέτειο. Να γελάνε τα κατσίκια τα δικά μας. Καλά, όχι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο καθόλου. Δεν είναι το ίδιο. Καλά, εδώ μιλάμε με τον ταμπλούχο αίτητο. Ρε φίλε, σου είπα ότι μπορεί να το λένε οπαδικά. Στις δικές τους καταστάσεις οπαδικές. Εδώ μιλάμε τώρα μια ομάδα. Γιατί το είπε, για περιστατωμένα οπαδικά μίλησε και ο φίλος Μπαστούν. Όχι, ρε φίλε, δεν μίλησε οπαδικά, ρε φίλε. Εντάξει, όταν λέει το ΠΑΟΚ τη μεγάλη ομάδα, δεν μίλησε οπαδικά. Τι μίλησε. Αν μίλησε έτσι, εντάξει, τι να σου πω. Εντάξει. Οπαδικά μίλησε γιατί έτσι φάνηκε. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί. Το εντάξει, είπα. Εντάξει, okay, δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Δεν θα τα. Όχι, απλά λέμε ότι έχουμε και εμείς να πούμε για εσάς. Βρε, εγώ δεν όχι, λέω. Όταν υπάρχει κάτι αντίλογος με επιχειρήματα και είναι σωστός, τι να σου πω, δεν μπορώ να πω κάτι. Βέβαια, μα επιχειρήματα σε βγαίνω και σε μιλάω, δεν σου μιλάω, okay, πατέρα. Ναι, όντως, εσύ το κάνεις. Είσαι από τους... Έλα, καρτάσου μου. Πες εσύ ποιος κέρδισε. Καλή συνέχεια και ξέρεις. Καλά, ρε, καλό βράδυ, Παπαπρίζα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά, καλό σου βράδυ. Γυναίκα κέρδισε. Οπα. Βασιλική Τριανταφύλου σε 0-16. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, να κερδίζουν γυναίκες δηλαδή. Στείλανε, ρε φίλε, πάνω από 10 κοπέλες. Πάνω από 16, για τη μάσα. Βασιλική Τριανταφύλου σε 0-16 τελειώνει το. Θα δώσεις εσύ πώς θα γίνει, θα δώσεις το όνομα. Τώρα λέω. Λεωφόρο Γεωργίου Παπα-Νικολάου 76 είναι τα πιθάρια. Θα πάρει τηλέφωνο Βασιλική στο 2310-582-214. 582-214. 582-214. Έτσι.
στα πιθάρια και θα πει του κέρδισε το τραπέζι από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Τρέγια και Ντρούλινγκ. Για Παρασκευή ή Σάββατο, όποτε θες εσύ με την παρέα σου, τραπέζι 6 ατόμων. Επαναλαμβάνω τη διεύθυνση: Γεωργίου Παπα-Νικολάου Λεωφόρος 76, Πεύκας στο Ρετζίκι. Ξανά το τηλέφωνο. 2310-582-214 η φίλη Βασιλική. Ωραία. Να πάρει για να. Να πιούν και στην υγειά μας, έτσι. Να περάσετε όμορφα και να πάρει την Παρασκευή, τη Δευτέρα. Σου, να πάρει τη Δευτέρα. Τους φίλους, ναι. Να μας πεις πώς πέρασες. Ναι, να τη βγάλουμε. Την παρέα σου, έτσι. Ναι, ναι, να τη βγάλουμε έτσι, τη Δευτέρα όμως. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια να κάνει τον επίλογο ο Γιώργος. Okay. Εντάξει, ναι, θα τα διαβάσουμε. Κάνει τον επίλογο το παιδί. Ο επίλογος είναι όλοι, ναι, όλοι το Σάββατο στη μεγάλη μάχη που δίνουμε στο μπάσκετ. 4 παρατέταρτο. Στο ιδιόκτο Πάοκ Sports Arena. Στο Πάοκ Sports Arena. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το μάτς. Μονόδρομος η νίκη. Εννοείται φυσικά την άλλη μέρα 6 ώρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μάτς με τη Λάρισα, το οποίο είναι το τελευταίο εμπόδιο. Μετά είναι το μεγάλο ντέρμπι για να έχουμε θετική ψυχολογία. Παίζουν και οι γυναίκες στο βόλεϊ και οι άντρες στο βόλεϊ σε όλα τα αθλήματα. Όπου μπορούμε πηγαίνουμε στηρίζουμε. Το μόνο που έχω να πω εγώ για το μπάσκετ είναι να πάει ακόμα περισσότερο σου, γιατί και ο κόσμος που πάει είναι γεγονός για την ανάγκη που τον έχει η ομάδα. Γιατί εγώ έχω διαρκεία στο μπάσκετ, δεν είναι αρκετός. Πρέπει να πάει ακόμα περισσότερος. Γιατί ο καλός ή κακός η ομάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Πόσο πήρες το διαρκείας, Γιώργο? 80 ευρώ. Έκανα ανανέωση. Σε καλή θύρα είναι. Είναι που είναι οι κάμερες που δείχνει το τέτοιο, ναι, ακριβώς από πάνω εκεί στο κέντρο. Ωραία, καλά είσαι. Ναι, μια χαρά είναι. Είναι εκεί που έχει φαίνεται μια τούφα άνθρωποι. Άμα απογοητευτείς, φέρε εδώ το κληρώσουμε. Πω, καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξεκινάω. Κύριε Τρέγια, Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινό Σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώσεις τιμιές σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές: ένα special burger και μια Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers, μία τσίκης, μία Coca-Cola μόνο με 5,90. Ζάμπα. Και μενού δύο ατόμων, δύο μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία Coca-Cola 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Το Πορκίτο Ψητοπολείο μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Εγώ το ξέρω. Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένος συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Μανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda τώρα έχει το μάστορά του και είναι ο Ιωάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-924-931. Λοιπόν, αυτά. Αύριο Ράδιο Μαρμίτα ξανά στις 9 η ώρα, έτσι. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση και τον Γιώργο, το φίλο μας. Να ευχαριστήσει τον Βλάχο. Έλα ρε Βλάχο, κλείσε το μικρόφωνο, κάτσε, έχω τη δύναμη. Ωραία. Power. Πώς και τον έχεις δώσει αυτή την εξουσία. Θα έρθει και αυτός να μεθαύριο από εδώ. Είναι ο Σορλέν του Λίμπερο, κάνει βρώμη και δουλειά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, ακολουθεί Γιώργο Ζαγόρα με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τη μία η ώρα. Λοιπόν, το μάθα. Το πήρα το μάθημα. Είμαι εδώ για να σε διορθώνω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, δάσκαλα. Διορθώθηκε και ο κύριος Ζαγόρας. Τι έλεγε. Το είπε προχθές στην εκπομπή. Ο φίλος μου ο Ζάγος λέει, το λέει, να είναι καλά, να είναι καλά. Αλλά δεν είπε ποιος διόρθωσε το φίλο του Ζάγου. Α, έλεγε μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία έλεγα. Μέχρι τη μία. Ο ένας είχε πάει μέχρι τη Σίδο και ο άλλος είχε πάει μέχρι το Καλοκόρι. Τρία διαβατήρια έχει χαλάσει αυτός που τον βλέπεις εδώ πέρα. Ο Φίτερζεν, άντε σαλιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά.